Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και θα πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Νικόλη, καλημέρα. Καλημέρα, Έλενα. Εδώ με την Νικολέτα θα κάνουμε σήμερα και πάλι την πρώτη ανάρτηση της δικής σας ημέρας. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Σήμερα όμορφη μέρα, σχετικά ήλιο έχει έξω. Περιμένουμε όμως και τα δικά του σχόλια των τηλεθεατών να μας πούνε πώς τα βλέπετε τα πράγματα γενικότερα, την άποψή σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας, τα τηλέφωνα. Έτσι ακριβώς λοιπόν, μπορείτε να μας καλείτε και εσείς καθημερινά στο 211 55 50 500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Αυτή λοιπόν ήταν η τρόπη επικοινωνίας. Όπως είπαμε, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Να πούμε πως σήμερα γιορτάζει ο Ειρήναρχος. Αν υπάρχει κάποιος Ειρήναρχος που μας ακούει, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά σιγά σιγά, Νικολέτα, λέω, στα γεγονότα που έχουν γίνει σήμερα. Είναι πολύ σημαντικά, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το 1443, όταν ο Γεώργιος ο Καστριώτης, ή αλλιώς Σκεντέρμπεϊς, για τους Αλβανούς ανακηρύσσεται πρίγκιπας της Αλβανίας. Το 1910, ο Ελευθέριος Βενιζέλος κερδίζει τις εκλογές, καταλαμβάνοντας τις 307 από τις 362 έδρες της Βουλής. Το 1925, οι παιδαγωγοί Δημήτριος Γλινός και Αλέξανδρος Δελμούζος πάβονται από την Μαράζλιο Παιδαγωγική Ακαδημία, καθώς η διδασκαλία τους κρίθηκε εθνικά επιβλαβής. Λοιπόν, το 1953 τελειώνει έπειτα από μία μακρά διαδικασία η δίκη των αεροπόρων. Στο εδόλιο του κατηγορημένου κάθονται στελέχη της πολεμικής αεροπορίας που κατηγορούνται για φιλοκομμουνιστικές δραστηριότητες. 2 καταδικάζονται σε ισόβια, 6 σε ποινές πρόσκαιρης κάθυρξης και 1 αθωώνεται. Το 1999 ο Παραγουανός Χωσέ Λουίς Τσιλαβέρτ γίνεται ο μοναδικός θερματοφύλακας στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που σημειώνει hat-trick. Στον αγώνα Βελέζ Σάρσφιλτ, Φεροκαρίλ Έστε και το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας Αργεντινής σημειώνει 3 γκολ με πέναλτι. Λοιπόν, και το 2002 τέλος, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιδικάζει το ποσό των 13,7 εκατομμυρίων ευρώ ή αλλιώς 4,6 δις δραχμές ως αποζημίωση του ελληνικού δημοσίου στον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο για την απαλωτρίωση της λεγόμενης βασιλικής περιουσίας. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 28η ημέρα του Νοεμβρίου και να ρίξουμε και μια ματιά στις προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Έτσι λοιπόν το 1820 γεννήθηκε ο Φρίντριχ Έγγελς, ο γερμανός φιλόσοφος, συνεργάτης του Κάρελ Μάρξ. Μαζί έγραψε, να πούμε, το κομμουνιστικό μανιφέστο που αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Αργότερα το 1929 γεννήθηκε ο Μπέρι Γκόρντ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρώην μποξέρ, συνθέτης και ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Motown που ειδικεύεται στη μαύρη μουσική. Και τέλος το 1972 γεννήθηκε Αναστασία Κελεσίδου, η Ολυμπιονίκης της δισκοβολίας. Αυτές ήταν και οι προσωπικότητες που γεννήθηκαν, να δούμε και ποιες πέθαναν όμως σαν σήμερα. Το 1912 απεβίωσε ο Λαβρέντιος ή αλλιώς Λορέντζος Μαβίλης, όπως είναι και πιο γνωστός, ο μεγάλος Έλληνας ποιητής. Το 1937 πέθανε ο Παύλος Νιρβάνας, στρατιωτικός γιατρός και λογοτέχνης, ενώ το πραγματικό του όνομα ήταν Πέτρος Αποστολίδης. Και τέλος, το 1954 πέθανε ο Ενρίκο Φέρμι, ο Ιταλός φυσικός από τους πρωτοπόρους της πυρηνικής επιστήμης, που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1938. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 28η ημέρα του Νοεμβρίου. Και στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα να περάσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ρυθμίσεις στην εφορία με δόσεις όσο-όσο. Γραμματέας εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Πληρώνεται κάθε μήνα ένα μικρό ποσό έναντι της οφειλής σας, ακόμα κι αν δεν είστε σε ρύθμιση και αν δεν θα προχωρήσουμε σε κατασχέσεις μισθών, καταθέσεων και ακινήτων. Δεκτεί διακανονισμοί από φόρους για μηνιαία καταβολή του 2% του συνολικού χρέους.
Και να πούμε, Έλενα, ότι έχει και έναν άλλον τίτλο, καθώς τίτλοι τέλους λοιπόν για τον Σίλβιο. Η Γερουσία ψήφισε την αποπομπή του. Τα γονίδια φταίνε για τον αλκοολισμό. Ακόμη ένα ποτηράκι στην υγεία του DNA. Και να πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Διπλός στόχος, άρση νομιμότητα στο δημόσιο, διδάκτρα στα πανεπιστήμια. Αλλάζουν όλα στη διάθεση φαρμάκων, ψωμιού και γάλακτος. Στην εφημερίδα Τα Νέα, 329 προτάσεις από τον ΟΣΑ για να πέσουν οι τιμές. Ζητάνε πλήρη απελευθέρωση των αγορών. Αντιδρά το ΠΑΣΟΚ. Μάχη λοιπόν στο ράφι για ψωμί και γάλα. Γιώργος Χαμίνης, δεν σκοπεύω να είμαι περαστικός από τον Δήμο Αθηναίων. Ενώ φωνές και ένταση, σόου του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με την ΚΑΦΑ με τα φάρμακα. Πες το όπως ο Σόιμπλε. Στην εφημερίδα Το Έθνος, 10 εντολές για να πέσουν οι τιμές. Με συνταγή ΟΣΑ η απελευθέρωση των αγορών από τα καρτέλ. Φθηνότερο το φρέσκο παστεριωμένο γάλα. Διευρύνονται οι εκπτώσεις σε ρούχα και παπούτσια. Με το ζύγι το ψωμί σε φούρνους και σούπερ μάρκετ. Ενώ το καταργείται το χαράτσι για έγκριση στα απορρυπαντικά. Λύση συμβιβασμού για άνοιγμα των ΑΕΗ. Πρεμιέρα των 58 με τον Γιαννίτση στη Θεσσαλονίκη. Ενώ συνασπισμός με σφραγίδα Μέρκελ. Κυβερνητική συμφωνία στη Γερμανία. Πρόκριση τώρα στο Καραϊσκάκι, πάρει ο Ολυμπιακός 2-1. Στα αζήτητα δωρεά 4 εκατομμυρίων ευρώ και θυελλώδη συνεδρίαση Βουλή Φαρμάκη για τα φάρμακα. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Ημερησία. Τραπεζική επαναφορά, ιδιωτικοποίηση εξπρες, δείχνουν ο Γιάννης, ο κύριος Τουρνάρας και ο ΑΣΑ. Χαλάρωση στην Γερμανία, πειθαρχία στην Ευρώπη. Τα κλειδιά, το κυβερνητικό πρόγραμμα του μεγάλου συνασπισμού. Βάφτισμα στις αναδυόμενες αγορές με άνοδο 2,10%. Και να πάμε και στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. 12.000 προσλήψεις. Πού, για ποιους και πότε. 550 θέσεις εργασίας υπόσχεται η Microsoft. Ο Τσίπρας άλλαξε πάλι την κασέτα. Θα τα πούμε τον Μάιο. Θεοχάρης σε σύγχυση. Αριστερό το χαράτσι στα ακίνητα. Και πάμε στην εφημερίδα Η Ναυτεμπορική. Παρεμβάσεις και ανατροπές στις αγορές προτείνει ο ΟΣΑ. Ζητούνται απελευθερώσεις ωραρίων, τιμών και όρων λειτουργίας. Άμεσο κούρεμα του χρέους. Αναλυτές αναμένουν ετήσια ωφέλη κοντά στα 5,2 δις ευρώ. Καταιγίδα νέων ληξιπρόθεσμων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Στα 7,28 δις έχουν φτάσει το 2013 οι νέες οφειλές προς το δημόσιο. Τον Οκτώβριο οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτα χρέη ύψους 1,1 δις ευρώ. Στη Βουλή με εντάσσει τροπολογία για τα φάρμακα, ενώ ο μεγάλος συνασπισμός πιάνει δουλειά. Πρόταση εργαλείου ρευστότητας και σύννεφα στο διαγωνισμό για το ελληνικό. Στην εφημερίδα Η Καθημερινή, όσα όχι άλλα μέτρα λιτότητας. Συνέντευξη Γκουρία στην Καθημερινή με επένους αλλά και συστάσεις για μεταρρυθμίσεις. Συμφώνησαν για τον μεγάλο συνασπισμό στη Γερμανία, ενώ 516 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την Ιωνία Οδό και την Ε65. Διελκυστίνδα Αθήνας Τρόικας. Απομπέμφθηκε ο Μπερλουσκόνη, ενώ οι φάντρες από την Κρήτη στο Μουσείο Μπενάκη. Και στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης, μέτρα χωρίς τέλος στον βωμό του κεφαλαίου. Την κλιμάκωση της επίθεσης του κεφαλαίου προαναγγέλουν οι δύο εκθέσεις του ΟΑΣΑ, που παρουσίασε εχθές στην Αθήνα ο επικεφαλής του υπερελαστικού οργανισμού Αγχέλ Γκουρία, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρα και ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη. Και στην εφημερίδα Η Εσπρέσο, κι άλλος αρχιμανδρίτης, ιστορία μου, αμαρτία μου. Με παρουσίαζε με πλαστή ταυτότητα ως αδερφή του. Οι μηνύσεις, οι αλκοολικοτηγαρίες και η ανάκριση. Η πισίνα των 700 τετραγωνικών μέτρων του Μίστερ Τζάμπο καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 18 μήνες φυλάκιση και 100.000 ευρώ πρόστιμο μαζί με τον δήμαρχο Κηφισιάς, τον κύριο Χιωτάκη. Και να πάμε στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Ανατροπές σε 80 επαγγέλματα σε τουρισμό, λιανεμπόριο, τρόφιμα, οικοδομικά υλικά. Έκθεση ΟΣΑ αλλάζει τη ζωή σε 1.103.500 εργαζόμενους. Προσκλητήριο ΣΥΡΙΖΑ για μετασχηματισμό της χώρας με προτάσεις, ενώ η κυβέρνηση Μέρκελ με σοσιαλδημοκράτες τους ξεβράκωσε για το χρέος. Πανιατρική απεργία για αύριο, αθώος για τη λίστα Λαγκάρντο Βαξεβάνης, εξέγερση στην Άουσα για το πετρέλαιο, τετράγωνη πάλι η Ομόνια, ενώ λήγησε στο 90, πάει σε τελικό πρόκριση για την Παρή Ολυμπιακό. Μιλάμε που το σκορ ήρθε 2-1, ενώ Γαλάζιος πρώην υφυπουργός άδειασε τον Άδωνη.
και στην εφημερίδα Η Αυγή, η οποία είναι και η τελευταία από τις πολιτικές μας εφημερίδες. Ήφεστη και το 2014 με έκρηξη του χρέους. Ο Γκουρία αδειάζει την κυβέρνηση. Κλείνουν το μάτι στις εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης. Κόβουν τη σύνταξη σε όσους έχουν εισοδήματα. Ο ΕΟΦ εκθέτει τον Γεωργιάδη για τις μειώσεις. Των δηλώσεων Τσίμερ, νέα παραποίηση Αβάντα στο Βενιζέλο. ΑΕΗ, αντιδράσεις προκαλεί, τακτική διέρη και βασίλευε του Αρβανιτόπουλου. Φρένο στις κυβερνητικές επιλογές για τον Αστέρα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ στις συναντήσεις στουρνάρια στη φοροδιαφυγή, ξεφτέρια στους πληστηριασμούς. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις αθλητικές εφημερίδες. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Live Sport. Εσύ στους 16, ο Ολυμπιακός απέδειξε και χθες στο Παρίσι ότι μπορεί πλέον να κοιτάξει κατάματα τα θηρία και πως είναι φτιαγμένος να πάει μακριά και στο Champions League. Και στην εφημερίδα Η Πράσινη, Πούσε ρε Καβάνι. Τους έστειλε βαθιά πίσω στο Πούλμαν στα 90 λεπτά την ώρα που και η Μπενφίκα έκανε το 3-2 στις Βρυξέλλες. Με ανοιχτά χαρτιά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκαλύπτει το μεσημέρι τις σκέψεις και τα πλάνα του για την ΠΑΕ και στον Γιάννη Αλαφούζο. Και πάμε και στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ. Πικρίτα στον 90 λεπτό, 2-1 με σκόρερ τον Καβάνι. Ο Μανολάς σκόραρε στο 80. Στην ίδια φάση είχε προηγηθεί offside του Ντομίνγκες. Σπουδαίος ο Ολυμπιακός άξιζε τουλάχιστον την ισοπαλία. Προκρίνεται στους 16 με νίκη επί της Άντερλεχτ στο Καραϊσκάκι. Η Παρή από το 46 λεπτό έπαιζε με 10 λόγω αποβολής του Βεράτη. Σε κακή βραδιά ο Μίτρογλου, ενώ ο Μίτσελ είπε ότι αξίζουμε την πρόκριση και θα κοιτάξουμε να την πάρουμε με την Άντερλεχτ. Η παγίδα της Γαλατά. Και πάμε και στην εφημερίδα Πρωταθλητής. Σε όλα τον κάρφωσε και πάλι ο Μανολάς. Το πάρτι της πρόκρισης στις 10 Δεκέμβρη. Κρίμα και άδικο, λίγησε την ώρα που είχε αγκαλιάσει την πρόκριση. Μεγάλος παρόλα αυτά και στο Παρίσι. Ο ένας Κώστας Μανολάς σκόραρε. Ο άλλος Κώστας Μίτρογλου λαβώθηκε. Μάγκες και οι νέοι, ενώ αγώνας δρόμου για την Άντερλεχτ. Και πάμε να ρίξουμε μία ματιά και στην εφημερίδα Η Γάτα. 7 άσοι για όλα τα γούστα. 3 δυνατά φαβορεί με μικρές αποδόσεις στην βασική πρόταση. 4 γηπεδούχοι που πληρώνουν από 1,90 έως 2,35 στο σύστημα. Δυνατή τετράδα που βγάζει 5,94. 4 μάτς για το Europa League με μικρά και μεγάλα σκορ. Μπάσκετ, μεγάλες ευκαιρίες σε Ευρωλίγκα. Δυνατή διάδα στην Ευρώπη. Απολογισμός στο NBA. Πάμε στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ. Το σαφάρι της ΑΕΚ στην Ελλάδα. Αυτή είναι η εγχώρη μεταγραφική στόχη της Ένωσης. Διαβάστε στην ώρα τι ισχύει για κάθε περίπτωση. Ταυλαρίδης και Αυλονίτης. Όλοι δουλεύουν ρολόι. Έρχεται και για να επισκεφτεί τα Σπάτα ο Λεωνάρντο. Λήξη συναγερμού για Καράμπουλα. Ενώ ο Σιφάκης, η λιμένη απόφαση στην ΑΕΚ, η απόκτηση ενός έμπειρου γκολκίπερ με το διεθνή του ατρωμί του να φαντάζει ως η ιδανικότερη λύση. Στην εφημερίδα Goal News. Η μεγάλη μέρα έφτασε για τον Παναθηναϊκό. Στις 2 το μεσημέρι, η ιστορική συνάντηση Αλαφούζου Γιαννακόπουλου. 4 κλειδιά. 1. Ακριβές μέγεθος ελλείμματος της ΠΑΕ. 2. Τι ισχύει με το ομολογιακό δάνειο. 3. Τρόπος και βάθος διακανονισμών. Και 4. Αν υπάρχουν προεισπραγμένα έσοδα. Άρα λοιπόν 4 κλειδιά για το χρυσό deal. Κερδίζει και περνάει για 7 λεπτά, ήταν από χθες στους 16, αλλά αυτός ο Ολυμπιακός δεν γίνεται να μείνει έξω. Και στην εφημερίδα Ο Γαύρος, ο θρύλος θα λιώσει την Άντερλεχτ στο Φάληρο. Εδώ η πρόκριση. Αυτός ο Ολυμπιακός που στάθηκε όρθιος για 90 λεπτά απέναντι στην τεράστια Παρή, θα νικήσει την αδιάφορη βαθμολογικά Άντερλεχτ και θα περάσει σε 15 βράδια. Λοιπόν, ο Πίκουλας λέει πως περνάει στο Καραϊσκάκι, ο κύριος Βερβέλες κάνει τη δουλειά σου και τους τελειώνεις, ο κύριος Νικολακόπουλος δεν πήγε για το 2-1, το έφαγε στο τέλος όπως στη Λισαβόνα, ενώ ο κύριος Κότσης η άρρωστη νομοτροπία του Βάης και η πρόκριση. Και τέλος ο κύριος Στασινόπουλος, ο θρύλος είναι η ομαδάρα. Σίγουρος ο Μίτσελ, αξίζουμε την πρόκριση και θα την πάρουμε. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Όσους για εσάς, μάλλον από εσάς, είδατε χθες το μάτς μεταξύ της Paris Saint-Germain και του Ολυμπιακού, θα καταλάβατε ότι επρόκειτο για ένα πολύ καλό παιχνίδι.
10 βέβαια παίκτες παρέμειναν στην Παρή. Ο Μίτρογλου τραυματίστηκε, τον ματιάσαν όλοι αυτοί που είχαν πάει να τον δούνε. Δεν πειράζει όμως, μένει και ο αγώνας με την Άντερλεχτ, όπου σίγουρα ο Ολυμπιακός θα προκριθεί στους 16, μιας και η ομάδα πραγματικά το αξίζει. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα από τις κυριότερες αθηναϊκές και πολιτικές εφημερίδες. Και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το ζούγκλα.gr. Επειδή κάνει refresh, κάθε τόσο να γνωρίζετε κι εσείς, κάνει refresh με νέα θέματα, με πολλά αποκλειστικά. Με ό,τι σας απασχολεί, ζούγκλα.gr. Λοιπόν, πτώση μετεωρίτη στο Ιόνιο. Η εντυπωσιακή κάθοδος του στην ατμόσφαιρα έγινε αντιληπτή από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και τη Ζάκυνθο. Να περάσουμε στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Το οποίο λοιπόν μας λέει: συναγερμός για τους Αλβανούς ντραπέτες. Συμπλοκή με πυροβολισμού στην Καστοριά. Συνελήφθη ένοπλος με Καλάσνικοφ. Και από κάτω έχει φωτογραφία τους τρεις ντραπέτες που απομένουν ακόμα. Αν δεν κάνω λάθος, τα ονόματά τους, έλα να τα διαβάζω και σωστά, είναι Ρέις Χατζηράι, Γκεζίμ Τόμα και Εντουάρντ Λούλο. Ωραία, λοιπόν, για να πάμε και στο τρίτο πρωτοσέλιδο, τζάμπο αυθαιρεσίες. Πρόστιμο 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας για οικολογική καταστροφή. Και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, ψηφοφορία για εγκεφαλικά. Εν μέσω σφοδρών αντιπαραθέσεων, ενεγκρίθη τροπολογία για τα φάρμακα. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα και της ηλεκτρονικής εφημερίδας ζούγκλα.gr. Να περάσουμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλή σας ημέρα από μένα και την Έλενα και όλους τους συντελεστές της εκπομπής της πρώτης ανάρτησης. Καλημέρα λοιπόν για άλλη μια φορά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να κάνουμε μαζί την πρώτη ανάρτηση, την καθημερινή δική μας πρώτη ανάρτηση. Να πούμε ότι σήμερα είναι Πέμπτη, ο καιρός είναι αρκετά καλός για τον μήνα. Έλενα, να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-5500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Αυτή λοιπόν ήταν και η τρόποι επικοινωνίας. Περιμένουμε, όπως έχουμε πει, τα δικά σας μηνύματα, περιμένουμε τα δικά σας βίντεο. Να ξεκινήσουμε όμως να βλέπουμε τα θέματα που θέλετε να γνωρίζετε και που ίσως πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημα της ημέρας σας. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα λίγο περίεργο. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να έχει να συμβεί. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσύ να έχει να συμβεί κάτι παρόμοιο. Όχι. Λοιπόν, ο λόγος για ένα φωτεινό αντικείμενο που αναστάτωσε και την Αττική και την Κεφαλονιά.
Έτσι λοιπόν, το φωτεινό αυτό στοιχείο έκανε τη νύχτα μέρα και αναστάτωσε το βράδυ της Τετάρτης, εχθές δηλαδή το βράδυ, την ευρύτερη περιοχή της Λιβαθούς και του Ελιού και έγινε έντονα αντιληπτό από τους κατοίκους της Κεφαλονιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού μελετά μαρτύρια κατοίκου, ο οποίος έκανε λόγο για πτώση ενός φωτεινού αντικειμένου στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Το ζούγκλα.gr επικοινώνησε με τον φυσικό και αστρονόμο Διονύση Σιμόπουλο, διευθυντή του Πλανηταρίου, ο οποίος ανέφερε λοιπόν ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό και πως πιθανότητα πρόκειται για πτώση μετέωρων, μάζες σκόνης δηλαδή. Επίσης, επικοινωνήσαμε και με τον πυραγό αξιωματικό της Κεφαλονιάς, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι δέχτηκε αναφορά ενός πολίτη και εν συνεχεία ενημέρωσε την αστυνομία και το λιμενικό. Να δούμε όμως, Έλληνα, και τις μαρτυρίες των πολιτών. Ενδεικτικά μερικές μαρτυρίες. Έτσι, λοιπόν, από τη Ζάκη θα αναφέρουν ότι το φωτεινό αντικείμενο πέρασε και πάνω από την περιοχή του Μαχαιράδου. Παράλληλα, αναγνώστρια της ζούγκλας έστειλε σε μήνυμα, αναφέρει πως καλησπέρα, πριν από 20 με 25 λεπτά περίπου είδα στον ουρανό δύο πράσινες λάμψεις. Δεν ήταν πυροτεχνήματα γιατί η πορεία τους ήταν σαν αεροπλάνο, μόνο που ήταν πολύ χαμηλά και δεν υπήρχε θόρυβος κινητήρων. Να πούμε πως το ημέρα Ζάντε συνομίλησε με τον διδάκτορ της φυσικής, τον κύριο Γιάννη Κοπανά, ο οποίος με κάθε επιφύλαξη ανέφερε ότι ενδεχομένως είναι τμήματα ενός κομήτη που βρίσκεται σε κίνηση. Από το πυργείο όμως υπάρχει και η εξής αναφορά. Όσον αφορά τον μετεωρίτη, έγινε πολύ αισθητό στην περιοχή πυργή, ακούστηκε δηλαδή και θόρυβος όπως φαίνεται. Ναι, είπαν, Έλενα. Στη Βαρυμπόβη, από την άλλη, αναγνώστες μας ενημέρωσαν ότι είδαν μια έντονη λάμψη σαν μετεωρίτη να περνά πάνω από την Πάρνηθα και να έχει νοτιοδυτική κατεύθυνση. Ενώ στο Καπανδρίτη, κάποιος αναγνώστης που έστειλε μήνυμα στο ζούγκλα.gr αναφέρει πως ήμουνα έξω εκείνη την ώρα στη βεράντα. Η νύχτα από μαύρη έγινε μπλε. Περνούσε από Καπανδρίτη, έμοιαζε σαν φωτοβολίδα, αλλά στο τέλος έβγαζε φωτιές. Να περάσουμε στην Βλαχάτα Σάμις, όπου σύμφωνα με μήνυμα που εστάλει στο site. Και εμείς τον ακούσαμε το θόρυβο, ήταν αρκετά δυνατό. Τα κουφώματα του σπιτιού έτριζαν σαν να έπεσε δυναμίτης κάπου εδώ κοντά. Τα βραχάτα έγιναν φωτεινά σαν να ήταν μέρα. Και στην Ζάκυνθο έκανε τρομερό μπουμ και όλοι ψαχνόμαστε να δούμε τι συνέβη. Και τέλος στη Θεσσαλονίκη το αστρονομικό αυτό φαινόμενο έγινε αντιληπτό λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όλες οι περιγραφές πάντως μιλούσαν για ένα μεγάλο φωτεινό αντικείμενο που έπεφτε από τον ουρανό και το παρομοίαζαν με κομήτη. Αυτά λοιπόν ήταν όσον αφορά για το φωτεινό αυτό αντικείμενο που έκανε, όπως λένε, τη νύχτα μέρα στον ουρανό. Και να πάμε σε ένα άλλο κομήτη που έρχεται. Που κάνει τη νύχτα μέρα που κάνει στο δικό μας ουρανό, ναι, στη δική μας ζωή. Λοιπόν, άρα μιλάμε για το νέο κομήτη, το νέο φόρο ακινήτων. Εν οποίον λοιπόν της Ολομέλειας κατατίθεται σήμερα το σχέδιο νόμου για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, μέσω του οποίου το Υπουργείο Οικονομικών στοχεύει να συγκεντρώσει έσοδα συνολικού ύψους 3,9 δις ευρώ εντός του 2014. Ο φόρος για τα αγροτεμάχια διαμορφώνεται στο 1 ευρώ αναστρέμα με παράλληλη απαλλαγή των κτισμάτων από πρόσθετες επιβαρύνσεις εντός αυτών. Την ίδια στιγμή που ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας αναμένει το πράσινο φως από την Τρόικα για να οδηγήσει το σχέδιο στη Βουλή. Να πούμε ότι παρά τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με το πώς θα εισπραχθούν 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από τον αρχικό στόχο των εσόδων 2,65 ευρώ που είχε συμφωνηθεί ύστερα από συνεχείς διαβουλεύσεις στο εσωτερικό των δύο κομμάτων που συγκροτούν την κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρει πως δεν υπάρχει πέρμετρη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας εντός του 2014, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς για επιπλέον εισπράξεις συνολικού ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2013. Ειδικότερα εξήγησε πως η πραγματική αύξηση το 2014 έναντι του 2013 είναι της τάξης των 250 εκατομμυρίων ευρώ και οφείλεται στο γεγονός ότι τους πρώτους μήνες του 2014 θα εξοβληθούν και οι τελευταίες δόσεις του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων του 2013. Παράλληλα, να πούμε πως τόνισε ότι το 2013 εισπράττονται τα ΦΑΠ τριών ετών συνολικού ύψους περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία όμως ακριβώς επειδή αφορούν σε φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών, καταγράφονται στους άμεσους φόρους. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι το σύνολο το 2013, το σύνολο των φόρων της περιουσίας που καταβάλλετε εσείς όλοι οι φορολογούμενοι,
ανεξάρτητα από τους κωδικούς του προϋπολογισμού που καταγράφονται, είναι συγκρίσιμο με αυτό που θα καταβάλουν και το 2014. Να μιλήσουμε όμως για τις αλλαγές λίγο, Έλενα, της τελευταίας στιγμής σε σχέση με το αρχικό προσχέδιο του ενιαίου φοροακινήτων. Τα κλιμάκια για οικίες μειώνονται από 30 σε 12. Στο πρώτο λοιπόν κλιμάκιο, για ακίνητα με αντικειμενική αξία έως 500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ο βασικός φόρος περιορίζεται στα 2 ευρώ, ενώ ο ανώτατος συντελεστής των 13 ευρώ επιβάλλεται στα ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 5.001 ευρώ ανά τετραγωνικό. Ακόμη λοιπόν προβλέπονται συντελεστές παλαιότητας ορόφου, μονοκατοικίας και πρόσωψης. Να πούμε πως για τους βοηθητικούς χώρους προβλέπεται μείωση του κύριου φόρου στο 10%. Επιπλέον προβλέπονται σημαντικές μειώσεις συντελεστών για απαλωτριωτέα, διατηρητέα, παλαιά και ημιτελή κτίσματα, καθώς και για κτίρια ειδικών χρήσεων. Την ίδια στιγμή τα κλιμάκια φορολόγησης και τα οικόπεδα παραμένουν 25 και ο φόρος κυμαίνεται πλέον από 3 έως 9 ευρώ το στρέμμα. Σχετικά λοιπόν με τα αγροτεμάχια, ο βασικός φόρος περιορίζεται σε 1 ευρώ το στρέμμα, ενώ διαγράφεται ως συντελεστής θάλασσας και επιβάλλονται χαμηλότεροι συντελεστές χρήσης. Οι νέοι συντελεστές είναι, Νικολέτα, να πούμε. 0,1 Έλενα για τα δασικά, 0,5 για τα βοσκοτόπια, 2 για κάθε είδους καλλιέργειες, 5 για λατομεία και 8 για εκθέσεις. Να πούμε πως για την προσάυξηση, από την προσάυξη της κατοικίας στα αγροτεμάχια απαλλάσσεται η πρώτη κατοικία όταν είναι έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα από τον φόρο εξαιρούνται και τα μαντριά, οι στάνες, τα πνοτροφία, αποθήκες, κτηνοτροφία, χειροτροφία, θερμοκήπια, πρόχειρα καταλήμματα και χώροι στέγασης μηχανημάτων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι κάποια στιγμή θα έρθουμε σε επικοινωνία τις επόμενες ημέρες της εκπομπής μας με έναν πολιτικό μηχανικό, ώστε να μπορέσει να ενημερώσει και εμάς αλλά και εσάς τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που ανησυχείτε για τα σπίτια σας. Και θέλετε τα μηνύματά σας να είναι εντάξει και λογικά. Και πόσο μάλλον, Έλενα, που κάποια στιγμή δεν υπήρχε το νομοσχέδιο ότι θα γίνεται πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, πάντα η πρώτη κατοικία προστατευόταν. Γι' αυτό σας λέμε ότι κι εσείς στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις απορίες σας. Τις ερωτήσεις που θέλουν να κάνουν κιόλας. Έτσι ακριβώς. Και εμείς θα τις αναθέσουμε, θα τις ρωτήσουμε σε έναν πολιτικό μηχανικό, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τη δική σας απάντηση. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε ένα κάπως σχετικά πιο ευχάριστο σαν θέμα. Από την άποψη δηλαδή ότι τα κριτήρια για τους μακροχρόνια άνεργους διευρύνονται. Τώρα, σύμφωνα με αυτό, την αύξηση δηλαδή των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων για τη χορήγηση επιδόματος από την 1η Ιανουαρίου, ύψους δηλαδή περίπου 200 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους, ανακοίνωσε από τη Βουλή από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου, με στόχο, όπως είπε, να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Δημήτρη Στρατούλη, από την επισήμανσή του ότι τα κριτήρια που ισχύουν είναι απαγορευτικά για εκατοντάδες χιλιάδες μακροχρόνια άνεργους, ανάμεσά τους και πολλοί νέοι, για να μπορέσουν να εισπράξουν έστω και αυτά τα ελάχιστα χρήματα, ο κ. Κεκέρογλου ανέφερε ότι ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, το Υπουργείο αποφάσισε διεύρυνση των κριτηρίων. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την νέα ρύθμιση αυτή, οι άνεργοι ηλικίας από 20 έως και 66 ετών που έχουν εξαντλήσει τη δικαιούμενη τακτική επιδότηση δικαιούνται επίδομα μακροχρόνιου ανέργου ύψος 200 ευρώ το μήνα, εννοείται, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, όταν το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και προσαυξανόμενο με 586 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο πρόγραμμα περιοριζόταν στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως 65 και το ετήσιο εισόδημά τους δεν έπρεπε να ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής από τα οικονομικά. Από τα θέματα τα οικονομικά. Θέλω να περάσουμε όμως στη Βουλή, όπου εχθές ολοκληρώθηκε μετά από ψηφοφορία η τροπολογία για τα φάρμακα, η οποία τροπολογία έγινε δεκτή. Και όπως έτσι λοιπόν, με 164 ψήφους υπέρ, 72 κατά και 10 παρών, έγινε λοιπόν δεκτή η τροπολογία για τη μείωση των τιμών σε 6.000 φάρμακα. Η ψηφοφορία, να πούμε, πως διεξήχθη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης με αλληλοκατηγορίες μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξυπηρέτηση συμφερόντων, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης ανάμεσα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Να πούμε ότι μάλιστα όταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν να ψηφίζουν επί των άρθρων, ζήτησαν να καταγραφεί κατά αυτόν τον τρόπο. Η ψήφος τους δημιουργήθηκε ένταση με αποτέλεσμα να ανέβει στην έδρα ο πρόεδρος της Βουλής, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο οποίος είπε ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να ακολουθηθεί για να μην δημιουργηθούν κλίμα, να μην δημιουργήσουν κλίμα. Αρκετά χαλάσατε την εικόνα του κοινοβουλίου για ανύπαρκτο λόγο, τόνισε ο κ. Μεϊμαράκης. Δεν ανοίγω εγώ τα μικρόφωνα στο Προεδρείο να απευθυνθείτε. Ανάτινε ο Ιορδάνης Τζαμτζής στη ζώνη Κωνσταντοπούλου, στη ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε να παρέμβει. Φαίνεται λοιπόν, Έλληνα, ότι είχαμε, όπως ακριβώς το συζητάγαμε και πριν, ψηφοφορία για εγκεφαλικά. Έτσι ακριβώς. Κύριε Δάνη, μην απολογήσει, είπε παρεμβαίνοντας ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Γιάννης Ραγάκης. Να τονίσουμε πως την τροπολογία υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την καταψήφισαν, ενώ το ΚΚΕ δήλωσε παρόν. Από την ψηφοφορία απήχαν οι βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όπως είχε προαναγγείλει ο κοινοβουλευτικός τους εκπρόσωπος Νότης Μαριάς, κάνοντας λόγο για πολλά αντιφατικά στοιχεία, που άλλα θέλουμε να ψηφίσουμε και άλλα όχι. Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής αποχώρησαν με την Ελένη Ζαρούλια να δηλώνει: «Είστε παράνομοι, αποχωρούμε από τη διαδικασία». Ένταση όμως προκλήθηκε την ώρα που ψήφισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Πάντζας, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Τραγάκη, να του λέει: «Καθίστε κάτω, μην πάθετε κανένα εγκεφαλικό». Από τη μεριά του Μανώλης Γλέζος ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να πάρει πίσω όσα είπε για τον Παναγιώτη Κουρουμπλή. Λοιπόν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, τον λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος δήλωσε πως η σημερινή ψηφοφορία είναι παράνομη και αντισυνταγματική, εφόσον στην τροπολογία συμπεριλαμβάνονται 5 διαφορετικά άρθρα. Νόμιμο αποτέλεσμα δεν θα υπάρχει για εμάς. Δεν θα γίνει δεκτή από τον ΣΥΡΙΖΑ η φαλκίδευση της ψήφου μας. Ο πρόεδρος της Βουλής, πάντως, αφού ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, απέρριψε τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε πως η ψηφοφορία είναι νόμιμη, συνταγματική και σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Σημειώνεται πως στην τροπολογία, εκτός από την τιμολόγηση των φαρμάκων, υπήρξαν και άλλες διατάξεις για την διασύνδεση νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς όπως τη ΣΥΡΟΥ, της ΝΑΞΟΥ και του Λασιθίου, θέματα σχετικά με τον Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, κίνητρα για να πηγαίνουν επίκουροι γιατροί στις αγωγές από και στις νησιώτικες προβληματικές περιοχές. Σε αυτό το σημείο, Έλληνα, όμως... Πριν από αυτό, ναι, βέβαια, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα δούμε μερικά αποσπάσματα από την χθεσινή ψηφοφορία για εγκεφαλικά, όπως λες και εσύ. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με το θέμα μας με μικρά αποσπάσματα από την χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή. Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Όπως είπαμε πριν από αυτό, υπερψηφίστηκε εχθές, έγινε μάλλον δεκτή τροπολογία για τη μείωση τιμών 6.000 φαρμάκων, με 164 ψήφους υπέρ, 72 κατά και 10 παρόν. Αρκετές εντάσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, αλλά στο σημείο αυτό ας περάσουμε να δούμε μερικά αποσπάσματα από χθες το βράδυ στην Βουλή. Φωτίου Θεανό. Ο κύριος Γλέζος ψήφισε. Κύριε Πρόεδρε, θα αιτιολογούν την ψήφο. Φωτίου Θεανό. Ναι, για το άρθρο 5 όχι. Δεν, όχι.
Καταγράφεται όχι. Καλά, εντάξει. Τσουκαλάς Δημήτριος. Η κυρία... είναι η πρόταση. Δεν είναι μόνο. Η κυρία Φωτίου ψήφισε. Τσουκαλάς Δημήτριος. Δήμας Πύρος. Ναι. Κάτσε κάτω. Κύριε Τσουκαλά, κάτσε κάτω. Ελάτε. Ο κύριος Δήμας ψήφισε. Συνεχίστε. Κουίκ Τέρεν Σπένσερ Νικόλαος. Περιμένω να ακούσω ναι ή όχι, κυρία μου. Περιμένω να ακούσω ναι ή όχι, αλλά δεν ακούω τίποτε. Γι' αυτό συνεχίζω. Τσουκαλάς Δημήτριος, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Εντάξει, εντάξει. Εσύ άκου, λέγε ο γράφος. Τσουκαλάς Δημήτριος, όχι. Κύριος ψήφισε. Αφήστε κάτω. Καθίστε κάτω! Δεν θα επιβάλλετε την ψηφοφορία. Παπάς Χρήστος. Καθίστε κάτω. Συνεχίστε, κύριε. Συνεχίστε. Λυκούδης Σπυρίδων. Ναι. Παφίλης Αθανάσιος. Κύριος Λυκούδης ψήφισε. Παρών. Ο κύριος Παφίλης ψήφισε. Παρών. Β' Αθηνών, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης. Α' Θεσσαλονίκης, Κουράκης Αναστάσιος. Όχι. Ο κύριος... υπάρχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, όχι. Λοιπόν. Αγαθοπούλου... Ο κύριος... Αγαθοπούλου Ειρήνη. Να έρθει. Συνεχίστε, κύριε Τζαμτζή. Εγώ διευθύνω την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Χρυσοχοίδης Μιχαήλ. Αποχωρήστε. Ναι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αλφα Αθηνών. Κεφαλογιάννη Όλγα. Κυρία Κεφαλογιάννη, ευρισκόμενη σε αποστολή στο εξωτερικό, με επιστολική ψήφο διαβεβαιώνει ότι ψηφίζει ναι και μας έστειλε και την επιστολική ψήφο σε ό,τι αφορά. Κεφαλογιάννη Όλγα, ναι. Αβραμόπουλος Δημήτριος. Κυρία, ναι. Κεφαλογιάννη ψήφισε. Κακλαμάνης Νικήτας, ναι. Ο κύριος Αβραμόπουλος ψήφισε. Ο κύριος Κακλαμάνης ψήφισε. Πιπηλή Φωτεινή, ναι. Η κυρία Πιπηλή ψήφισε. Κικίλιας Βασίλειος. Παρακαλώ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κύριε Κωνσταντινόπουλε. Ναι. Ο κύριος Κικίλιας. Ελάτε εδώ επί του καταλόγου, παρακαλώ. Ναι. Μηταράκης Παναγιώτης. Μηταράκης. Αφού είναι πακέτο, πρόεδρε. Τι να κάνουμε, πρόεδρε. Μηταράκης. Παυλόπουλος Προκόπιος, ναι. Ψυχάρης Ανδρέας. Ο κύριος Παυλόπουλος ψήφισε. Ναι. Σας παρακαλώ. Ο κύριος Ψυχάρης Έλεος. Ο κύριος Ψυχάρης ψήφισε. Τσίπρας Αλέξιος. Ο κύριος Τσίπρας ψήφισε. Κωνσταντοπούλου Ζωή. Όχι. Βούλγαρη. Τον τρόπο που ψήφισα.
καθίστε κάτω. Επειδή καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Όχι. Καθίστε κάτω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να κάνω. Σύμφωνα με το δήλωση του. Καθίστε. Έχεις προβλήματα. Σύμφωνα με το δήλωση του πρόεδρου. Εκεί που λέει αυτός ναι, ναι. Ο πρόεδρος δεν έχουν. Το κανονίζω εγώ. Δεν το έχετε καταλάβει. Εγώ το κανονίζω. Εσείς είστε πρόεδροι. Κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα παρακαλέσω να συμφωνήσουμε στο εξής. Έχει καταγραφεί η δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ότι ψηφίζει το άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3, άρθρο 4. Συμφωνούμε στο ότι η ψηφοφορία, όπως έχει ζητήσει και η κυβέρνηση, γίνεται συνολικά επί της τροπολογίας. Άρα, είναι καταγεγραμμένο, παρακαλώ, είναι καταγεγραμμένο... Σας παρακαλώ, η ψηφοφορία δεν μπορεί να διακοπεί. Θέλω λοιπόν να εξηγήσω ότι είναι καταγεγραμμένη η δήλωση ενός εκάστου συναδέρφου διά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ότι ψηφίζει το άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3, άρθρο 4 και καταψηφίζει το άρθρο 5. Όμως, κατά την εκφώνηση, επειδή η ψηφοφορία γίνεται συνολικά για την τροπολογία, καταγράφεται αρνητικό. Από εκεί και πέρα, για τα πρακτικά και για χρήση δική σας ως προς τους πολίτες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Παρακαλώ λοιπόν να συνεχιστεί η ψηφοφορία και παρακαλώ να μην δημιουργούμε τεχνητή ένταση επί του θέματος. Κύριε Τζαμτζή, προχωρήστε. Φωτίου Θεανό. Ο κύριος Γλέζος ψήφισε. Κύριε Πρόεδρε, θα αιτιολογούν την ψήφο. Φωτίου Θεανό. Ναι, για το άρθρο 5 όχι. Δεν, όχι. Καταγράφεται όχι. Καλά, εντάξει. Τσουκαλάς Δημήτριος. Ναι. Είναι η πρόταση. Δεν είναι μόνο. Η κυρία Φωτίου ψήφισε. Τσουκαλάς Δημήτριος. Δήμας Πύρος. Ναι. Κάτσε κάτω. Κύριε Τσουκαλά, κάτσε κάτω. Ελάτε. Ο κύριος Δήμας ψήφισε. Συνεχίστε. Κουίκ Τέρεν Σπένσερ Νικόλαος. Τσουκαλά τον άφησε. Περιμένω να ακούσω ναι ή όχι, κυρία μου. Περιμένω να ακούσω ναι ή όχι, αλλά δεν ακούω τίποτε, γι' αυτό συνεχίζω. Τσουκαλάς Δημήτριος, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Εντάξει. Εσύ άκου, λέγε ο γράφος. Τσουκαλάς Δημήτριος, όχι. Τσουκαλάς ψήφισε. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Δεν θα επιβάλλετε την ψηφοφορία. Παπάς Χρήστος. Καθίστε κάτω. Συνεχίστε, κύριε. Συνεχίστε. Λυκούδης Σπυρίδων. Ναι. Παφίλης Αθανάσιος. Κύριος Λυκούδης ψήφισε. Παρών. Ο κύριος Παφίλης ψήφισε. Παρών. Β' Αθηνών, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης. Α' Θεσσαλονίκης, Κουράκης Αναστάσιος. Όχι. Ο κύριος... Υπάρχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, όχι. Λοιπόν. Αγαθοπούλου... Ο κύριος Αγαθοπούλου Ειρήνη. Νάθη. Συνεχίστε, κύριε Τζαμτζή. Εγώ διευθύνω την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ. Αποχωρήστε. Ναι. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Αλφα Αθηνών. Κεφαλογιάννη Όλγα. Κυρία Κεφαλογιάννη, ευρισκόμενη σε αποστολή στο εξωτερικό, με επιστολική ψήφο,
διαβεβαιώνει ότι ψηφίζει ναι και μας έστειλε και την επιστολική ψήφο σε ό,τι αφορά. Κεφαλογιάννη Όλγα, ναι. Αβραμόπουλος Δημήτριος. Κυρία, ναι. Κεφαλογιάννη ψήφισε. Από πάνω, προεδρήμος. Κακλαμάνης Νικήτας, ναι. Ο κύριος Αβραμόπουλος ψήφισε. Ο κύριος Κακλαμάνης ψήφισε. Πιπηλή Φωτεινή, ναι. Η κυρία Πιπηλή ψήφισε. Κικίλιας Βασίλειος. Παρακαλώ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κύριε Κωνσταντινόπουλε. Ναι. Ο κύριος Κικίλιας ψήφισε. Ελάτε εδώ επί του καταλόγου, παρακαλώ. Ναι. Μηταράκης Παναγιώτης. Μηταράκης. Αφού είναι πακέτο, πρόεδρε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, πρόεδρε. Παυλόπουλος Προκόπιος, ναι. Ψυχάρης Ανδρέας. Ο κύριος Παυλόπουλος ψήφισε. Ναι. Σας παρακαλώ, ο κύριος Ψυχάρης Έλεος. Ο κύριος Ψυχάρης ψήφισε. Τσίπρας Αλέξιος. Ο κύριος Τσίπρας ψήφισε. Κωνσταντοπούλου Ζωή. Όχι. Να καθίστε κάτω. Επειδή καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Όχι, όχι. Καθίστε κάτω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να κάνω. Καθίστε. Έχει προβλήματα. Σύμφωνα με τον κύριο Σπινό. Εκεί που λέει αυτό, ναι, ναι. Δεν το κανονίζω εγώ. Δεν το έχετε καταλάβει. Εγώ το κανονίζω. Είστε πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι τη αξιωματική αντιπολίτευση, θα παρακαλέσω να συμφωνήσουμε στο εξής. Έχει καταγραφεί η δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ότι ψηφίζει το άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3, άρθρο 4. Συμφωνούμε στο ότι η ψηφοφορία όπως έχει ζητήσει και η κυβέρνηση γίνεται συνολικά επί της τροπολογίας. Άρα είναι καταγεγραμμένο, παρακαλώ, είναι καταγεγραμμένο... Σας παρακαλώ, η ψηφοφορία δεν μπορεί να διακοπεί. Θέλω λοιπόν να εξηγήσω ότι είναι καταγεγραμμένη η δήλωση ενός εκάστου συναδέρφου διά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ότι ψηφίζει το άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3, άρθρο 4 και καταψηφίζει το άρθρο 5. Όμως, κατά την εκφώνηση, επειδή η ψηφοφορία γίνεται συνολικά για την τροπολογία, καταγράφεται αρνητικό. Από εκεί και πέρα, για τα πρακτικά και για χρήση δική σας ως προς τους πολίτες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Παρακαλώ λοιπόν να συνεχιστεί η ψηφοφορία και παρακαλώ να μην δημιουργούμε τεχνητή ένταση επί του θέματος. Κύριε Τζαμτζή, προχωρήστε. Παρακολουθήσαμε και τις εντάσεις που σημειώθηκαν κατά την χθεσινή ψηφοφορία για το αν θα γίνει δεκτή ή όχι η τροπολογία για τη μείωση των τιμών για τα 6.000 φάρμακα. Έγινε δεκτή, όπως είπαμε, με 164 ψήφους υπέρ, 72 κατά, ενώ 10 δήλωσαν παρόν. Και να πάμε στο επόμενο μας θέμα, μιας και οριστικοποιήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις εσωκομματικές εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή στη Νέα Δημοκρατία για την ανάδειξη των προέδρων των ΝΟΔΕ ή αλλιώς νομαρχιακές διοικούσες επιτροπές. Για τις νομαρχιακές διοικούσες επιτροπές κεντρικού τομέα Θεσσαλονίκης, υποψήφιος πρόεδρος είναι εκ νέου ο Τάσος Εμμανουηλίδης. Του Ανατολικού Τομέα ο Γιάννης Παΐδας, του Δυτικού Κώστας Τσιλώνης και του Νομαρχιακού για τις Νομαρχιακές Διοικούσιες Επιτροπές
Β Θεσσαλονίκης είναι οι δύο οι ψηφοφόροι για την θέση του Προέδρου, ο Κυριάκος Λάζος και ο Βασίλης Αθανασιάδης. Οι εκλογές θα γίνουν από τις 10 το πρωί της Κυριακής μέχρι και τις 7 το απόγευμα στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να πούμε πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Σίμος Κεδίκογλου, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι ο κύριος Τσίπρας έμεινε πλέον μόνος στο σκοτεινό δρόμο των συμφερόντων ενάντια στο λαό, καθώς αυτή τη φορά δεν ακολούθησε ούτε καν η Χρυσή Αυγή που συστηματικά ψηφίζουν μαζί. Ο κύριος Κεδίκογλου σημείωσε πως ευτυχώς για τον ελληνικό λαό και δυστυχώς για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ η μείωση της τιμής 12.000 φαρμάκων είναι πλέον γεγονός. Το μόνο που μένει πια στον κύριο Τσίπρα είναι να υποσχεθεί στα συμφέροντα που εξυπηρετεί ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα αυξηθεί και πάλι τα κέρδη τους εις βάρος του ελληνικού λαού, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και να αλλάξουμε λίγο θέμα. Θα παραμείνουμε βασικά στα ίδια θέματα, παραμένουμε στα πολιτικά, μιας και να πούμε ότι το Σάββατο στις 7 Δεκεμβρίου τελικά θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Έτσι λοιπόν, από την Ολομέλεια θα ψηφιστεί τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 7 Δεκεμβρίου, ο προϋπολογισμός από την ο κρατικός υπολογισμός από την Ολομέλεια της Βουλής για το 2014. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το νομοθέτημα θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη στις 3 Δεκεμβρίου. Η όλη διαδικασία θα διαρκέσει 5 ημέρες όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής και θα κορυφωθεί με την ονομαστική ψηφοφορία τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 7 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, παραμένουμε στα πολιτικά, δεν φεύγουμε ακόμα από αυτά. Θα πάμε όμως σε κάτι λίγο πιο διαφορετικό, μιας και μιας και στα τηλεοπτικά πλατό συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του κύριου Κουρουμπλή και του κύριου Γεωργιάδη για τα φάρμακα. Λοιπόν, χθες και οι δύο πολιτικοί ήρθαν σε πολύ έντονη αντιπαράθεση, γεγονός που έκανε τον Υπουργό Υγείας να αποχωρήσει έστω και προσωρινά από τη ζωντανή εκπομπή του Αντένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και ερχόμαστε. Και ο κύριος Κουρουπλής, με τον οποίο... Δεν έχω αντίληψη. Έτσι. Απλώς ο κύριος Κουρουπλής δεν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είναι αυτό που έδωσε κουβέντα. Έτσι. Άλλο τι εκπροσωπεί. Μα αφού ο κύριος... Όχι, έχει σημασία, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κουρουπλή. Έχεις πάρει διαπιστευτή για το ΣΥΡΙΖΑ τι εκπροσωπώ. Στη Βουλή μου ζητήσατε ως κοινοβουλευτικό... Σοβαρέψου λίγο. Σοβαρέψου, μην την πηγαίνει σοβαρέψου. Όχι, όχι, κύριε Κουρουπλή. Προσέξτε, όχι, να μείνουμε στο θέμα. Να μείνουμε στο θέμα. Το είπατε, είπατε την άποψή σας. Έχετε δίκιο να αντιδράτε γιατί σας είπα ότι είστε εκπρόσωπος. Το είπατε όμως. Να έρθουμε στα γεγονότα τώρα. Τα γεγονότα. Ο κύριος Κουρουπλής, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα που έγινε η συζήτηση, επρότεινε να αποσύρουν την τροπολογία και να αλλάξουν την τροπολογία κάνοντας οριζόντια μείωση 20% σε όλα τα φάρμακα και μάλιστα μπορείτε να δείτε πρακτικά όλο αυτό. Επιχειρηματολόγησε λέγοντας ότι το 80% των φαρμάκων των πολυεθνικών. Εγώ του εξήγησα, ανέβηκα μετά και απάντησα ότι αυτό που λέει δεν μπορεί να γίνει, γιατί αν το κάναμε θα μέναμε χωρίς φάρμακα. Μετά από τη συζήτηση γύρισε 10 κανάλια και είπε ότι η πρόταση είναι το μείον 20. Προχθές το βράδυ σας λέω, αλλά και χθες συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας απήντησε ότι το μείον 20 δεν είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αν είναι θέση του κυρίου Κουρουπλή. Πάμε να τώρα. Μην το ξέρει ο κόσμος. Πάμε τώρα. Συγγνώμη κύριε Παδάκη. Όταν εγώ λέω ότι αν νομοθετήσουμε το μείον 20 θα μείνουμε χωρίς φάρμακα και όταν το λέω Μπασκόζος ότι με το μείον 20 θα μείνουμε χωρίς φάρμακα, έχει διαφορά. Δεν είναι το μείζον. Έχει υπουργούς ανθρωπάκια, θα μείνει χωρίς φάρμακα. Όχι χαρακτηρισμός. Άμα έχει η Ελλάδα υπουργούς που τιμούν τη θέση τους, θα στείλουν στα εισαγγελία. Κύριε Κουρουπλή, είσαστε άνθρωπος. Εγώ θα αποχωρήσω. Προσέξτε, όχι χαρακτηρισμούς. Δεν είπα για τον κύριο Γεωργιάδη. Ας τα βρει με το κόμμα. Εγώ είπα κύριε... Το πάντως το θέμα δεν είναι... Το θέμα δεν είναι... Όχι, ακούστε κύριε Κουρουπλή, δεν είσαστε εσείς το θέμα. Κύριε Κουρουπλή, δεν είναι το θέμα μας εσείς. Δεν είναι το θέμα μας εσείς. Ούτε διαφορά την οποία έχετε με... Κύριε Υπουργέ, το θέμα δεν είναι να ενημερώσετε. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί βγάζετε την εικόνα, Γιάννη Μαράκη, γιατί βγάζετε την εικόνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Εμείς κάνουμε αυτό που κάνει ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, είμαι σίγουρος θα ακούτε, να επιστρέψετε σας παρακαλώ να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό. Και
Δηλαδή για όνομα Θεού και Παναγίας. Και κύριε Κουρουπλή, δεν έχει καμία σχέση αυτή τη στιγμή και δεν ενδιαφέρει η προσωπική κόντρα που έρχεται με τον κύριο Υπουργό. Δεν έχω προσωπική κόντρα. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ, πρέπει να μπούμε να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορεί να λέει πράγματα. Ναι, το είπε όμως, τελείωσε. Αντιπαρατεθήκατε, ναι, δεν θα μείνουμε εκεί. Έχουμε χάσει. Εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Είσαστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ομιλητής και σε συνέντευξη τύπου αορίσει ο κύριος Γεωργιά. Επιτέλους δηλαδή. Ωραία, ωραία. Και παρόλα αυτά, μένετε και μιλάτε. Πάμε. Μείνετε στην ουσία όμως του θέματος. Πάμε στην ουσία. Κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσουμε το θέμα και μετά να κάνω ερώτηση και στον κύριο Κουρουπλή. Κύριε Παράκλαντο. Παρακαλώ. Γιατί δεν έχετε παρακολουθήσει τη γίνη και γιατί θέλω να εξηγήσω και την αντίδρασή μου. Στην Βουλή, ο κύριος Κουρουπλής, όποτε σηκωθώ να μιλήσω, με διακόπτει ασταμάτητα, δέχεται ασταμάτητες πράξεις από το Προεδρείο. Μου είναι αδύνατο να ολοκληρώσω μία φράση όταν παρών ο κύριος Κουρουπλής. Ακούσαμε λοιπόν, είδαμε μάλλον, γιατί τώρα να ακούσουμε, η εικόνα μάλλον στην προκειμένη είχε μεγαλύτερη δύναμη. Η εικόνα μετράει στους 1.000. Βέβαια, βέβαια, ειδικά η αποχώρηση του κύριου Γεωργιάδη με την καρέκλα προς το πλάι που έφυγε από το πλάνο ήταν... Αλλά επέστρεψε. Βέβαια. Φτιάχτηκε ξανά. Λοιπόν, να αλλάξουμε ένα θέμα. Παραμένουμε σε τηλεοπτικές εκπομπές και σε πολιτικούς. Παραμένουμε στα πολιτικά, μιας και ο κύριος Παπανδρέου, ο τέος πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, εξέφερασε τη δυσαρέσκειά του με τον τρόπο που σχολιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ τα γαλλικά του Νικολά Σαρκοζή το 2011 στη Σύνοδο των Τζίκων, στις Κάνες, σύμφωνα με τα όσα έγραψε. Στο βιβλίο του «El Dilema», ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Θαπατέρο. Αφορμή για την ανακοίνωση έδωσε σχολιάσμος κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του μεγάλου καναλιού της πρώτας Πανδρέου για δημοψήφισμα, με χαρακτηρισμούς όπως αυτοκτονική και καταστροφική για την Ελλάδα, αλλά και ότι οι πρώτες θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάλυση της Ευρωζώνης. Στην ανακοίνωση του γραφείου του κ. Παπανδρέου, που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ, αναφέρεται ότι οι σχολιαστές που υβρίζουν ταυτίζονται συνειδητά ή ασυνείδητα, ας το αποφασίσουν οι ίδιοι με όσους τότε ενήργησαν υπό το πρίσμα είτε των πολιτικών σκοπιμοτήτων τους, είτε με των συμφερόντων τους που έπαιζαν τα αρέστα τους. Και που πάντως δεν ταυτίζονται με το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον της χώρας και του ελληνικού λαού. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι οι επιλογές και οι αποφάσεις μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού δημοκρατικά εκλεγμένων είναι πρωτοφανές ότι υποδίκεται στην κριτική όποια και να είναι αυτή των πολιτικών, των δημοσιογράφων και των πάσης φύσεων σχολιαστών. Αυτό απαιτεί η δημοκρατία λοιπόν. Αντιθέτως, έχει ιδεολογίες. Οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί όχι μόνο δεν εμπίπτουν στη σφαίρα των θεμητών προσεγγίσεων, αλλά συνήθως υποκρύπτουν σκοπιμότητα εκ μέρους του εκφραστή τους. Οι αρχές αυτές ισχύουν και για την επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου να προχωρήσει σε δημοψήφισμα στα τέλη του 2011. Επιλογή που εδραζόταν σε μια αυτονόητη αρχή της δημοκρατίας. Την άμεση έκφραση της βούλησης των πολιτών. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η εμπιστοσύνη του ηγέτη προς τους πολίτες. Είναι προφανές ότι αυτή την αλήθεια επιχειρούν και σήμερα να συγκαλύψουν σχολιαστές που υβρίζουν. Ας δούμε όμως το απόσπασμα όπου σχολιάζει ο κ. Παπανδρέου τα γαλλικά του Σαρκοζή. Επιστρέφουμε. Αυτό που συζητείται περισσότερο είναι η απίστευτη επίθεση Σαρκοζή στον Παπανδρέου για την πρόθεσή του τότε να κάνει δημοψήφισμα. Η ώρα είναι 12 το βράδυ και στις Κάνες ο Γιώργος Παπανδρέου προσπαθεί να αιτιολογήσει στους Ευρωπαίους ηγέτες την απόφασή του για δημοψήφισμα. Ο Νικολάς Σαρκοζή, εξαγριωμένος, πατάει με το ένα πόδι στην καρέκλα του προσπαθώντας να ανέβει στο τραπέζι και φωνάζει προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό: «Είσαι ένας ψυχασθενής». Στο περιστατικό αυτό που έχουν περιγράψει τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ήρθαν να προσθεθούν και άλλα από το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Θαπατέρο, που περιγράφει το έντονο παρασκήνιο και τις δραματικές στιγμές της επεισοδιακής συνόδου κορυφής της Κάνης. Ο Θαπατέρο αποκαλύπτει ότι το Νοέμβριο του 2011 δέχτηκε πιέσεις από τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ να βάλει την Ισπανία στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Μέρκελ με ρώτησε αν ήμουν πρόθυμος να ζητήσω προληπτική χρηματοδότηση 50 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς άλλα 85 δισεκατομμύρια ευρώ θα πήγαιναν στην Ιταλία. Η απάντησή μου ήταν ένα ευθύ και ξεκάθαρο όχι. Ο Θαπατέρο περιγράφει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στη Σύνοδο και αν και αποφεύγει να αποκαλύψει ποιος υπετεί σε ποιον, υπονοεί πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν επίκληση μέχρι και του ναζιστικού παρελθόντος της Γερμανίας. Σε κάποιο σημείο της συζήτησης, κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες έφτασαν στο σημείο να επικαλούνται με τα πολεμικά πάθη. Ήταν για μια στιγμή, αλλά για αυτή τη στιγμή έμοιαζε ότι το δράμα του διχασμού της Ευρώπης τον περασμένο αιώνα εξακολουθούσε να υπάρχει.
Ήταν μόνο για 5 λεπτά, αλλά 5 λεπτά στα οποία οι λέξεις που άκουγα είχαν τη δύναμη να ανασύρουν όλα τα δάκρυα που ρίχτηκαν στην ευρωπαϊκή ιστορία. Τις αποκαλύψεις του βιβλίου σχολίασε με ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του Γιώργου Παπανδρέου. Όσον αφορά τον κύριο Σαρκοζή και τις όποιες τοποθετήσεις του, αν και δεν γνωρίζουμε κατά πόσον αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ένα μόνο σχόλιο. Είναι πραγματικά κρίμα να μην κατανοούν ορισμένοι ότι τα όποια γαλλικά, από όπου και αν προέρχονται, απευθύνονται στους λαούς της Ευρώπης. Γιατί αυτούς υποτιμούν όταν δεν θέλουν οι πολίτες να έχουν αποφασιστικό λόγο. Τώρα, Μανώλη, αυτή η συγκεκριμένη στιγμή ήταν μια, από ιστορικής πλευράς, ήταν μια πραγματικά πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα. Το ξέραμε εδώ και καιρό αυτό το πράγμα. Είναι η στιγμή εκείνη που κινδύνευσε η χώρα να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης. Και δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να είναι κανείς Νικολά Σαρκοζή για να καταλάβει ότι αυτή ήταν μια βλακώδης ιδέα που διατυπώθηκε από τον τότε Πρωθυπουργό, η οποία κινδύνευε όχι μόνο να θέσει σε κίνδυνο το σύνολο της Ευρωζώνης, γιατί αυτό απασχολούσε τον Νικολά Σαρκοζή και την Άγγελα Μέρκελ. Το είδαμε λοιπόν και το απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Όπως είπαμε χθες, ψήφο εμπιστοσύνης έδωσε στην Ελλάδα η μητρική εταιρεία της Coca-Cola. Από την άλλη, άλλη μια εταιρεία κολοσσός, θα λέγαμε, στον χώρο της τεχνολογίας, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς αναφερόμαστε λοιπόν στην Nokia, όπου το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της Nokia στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις λοιπόν της Nokia Solution και Networks, επί της Εθνική Οδού Αθηνών Λαμίας, εγκαινιάστηκε το μεσημέρι της Τρίτης. Στα εγκαίνια του κέντρου παρευρέθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε τον προηγούμενο Απρίλιο είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να ενημερωθούμε από τα στελέχη της Nokia για την επέκταση του κέντρου ανάπτυξης και έρευνας εταιρείας. Σήμερα υλοποιείται το σχέδιο, μεταφέροντας σημαντική τεχνογνωσία στη χώρα μας και δημιουργώντας σε πρώτη φάση 100 επιπλέον 50 θέσεις εργασίας για τους Έλληνες μηχανικούς. Το κέντρο θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη κοινοτομίας και στην παραγωγή προϊόντων και εφαρμογών για κορυφαίους τηλεεπικοινωνιακούς οργανισμούς ανά τον κόσμο. Αλλά και για την Ελλάδα είναι τριπλά σημαντική, όπως εξήγησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, καθώς πρώτον γίνεται μέσα στην κρίση, δεύτερον διότι αφορά έναν τομέα τεχνολογικής αιχμής, ότι όπου η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες και τρίτον διότι εκτελείται από μια μεγάλη και αξιόπιστη εταιρεία σε διεθνές επίπεδο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και για την Nokia. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο φως που έπεσε στην υπόθεση της δολοφονίας του αδικοχαμένου του Παύλου Φίσα. Δεν ξεχνιέται. Και όπως δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν ξεχνιέται ούτε ο Παύλος ο Φίσας, ούτε ο Γιώργος ο Φουντούλης, ούτε ο Μανώλης ο Καπελώνης. Κανένα από αυτά τα τρία παιδιά δεν ξεχνιούνται. Λοιπόν, πάμε όμως στην δολοφονία του Παύλου Φίσα, όπου δένει για τις δικαστικές αρχές το κουβάρι του νήματος που οδήγησε στη δολοφονία του Παύλου Φίσα τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου, μετά τη συμπληρωματική απολογία που έδωσε ο προφυλακισμένος Γιάννης Σάγκος στις εφέτες ανακρίτειες Ιωάννα Κλάπα και Μαρία Δημητροπούλου. Για πρώτη φορά, Έλενα, αποκαλύπτεται μέσα από τα λόγια του κατηγορουμένου στην υπόθεση πως όλα άρχισαν μέσα στην καφετέρια στο Κερατσίνιο, που τόσο τα μέλη της Χρυσής Αυγής όσο και η παρέα του 34χρονου μουσικού που παρακολουθούσε τον αγώνα στην τηλεόραση ήρθαν σε φασιστική αντιπαράθεση. Να μιλήσουμε όμως, λέει Έλενα, τι ακριβώς είπε ο κύριος Άγκος. Ναι, είπε πως μου φάνηκε, λέει, πως είχαν εχθρική διάθεση. Αυτό ήταν αρχικά που είπε. Στην προσπάθειά του, λέει, να εξηγήσει την κλίση που έκανε το κινητό του για να καταφτάσει στο σημείο το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, παρεπιπτόντως ανέφερα μεταξύ άλλων στον Καζαντζόγλου κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Και το γεγονός ότι με ενοχλούσε μια άλλη παρέα. Του είπα ότι είχαν έρθει επιπλέον άλλα 10 άτομα και μου φάνηκαν ότι είχαν εχθρικές διαθέσεις. Δεν ζήτησα παρέμβαση κανενός, δεν ζήτησα βοήθεια, ούτε ζήτησα να έρθουν κάποιοι για να με βοηθήσουν να διαφύγω εγώ και ο Τσαλίκης. Είδαμε λοιπόν και τις λεπτομέρειες και εσείς μπορείτε να μπαίνετε στο zoogla.gr. Αν πατήσετε νέες εξελίξεις ή Παύλος Φίσας, θα σας βγάλει να διαβάσετε όλα τα νέα όσον αφορά την υπόθεση αυτή και αλλάζουμε θέμα. Ένα και θέμα, Έλενα, το οποίο έχει αναστατώσει τόσο τις αλβανικές αρχές. Έχει σημάνει συναγερμός. Τόσο τις αλβανικές αρχές, όπου κάπου διάβασα ότι δίνουν και... Το λέμε. Εξάλλου, συγκνήσουμε και θα το πούμε ούτως ή άλλως. Συναγερμός, λοιπόν, σήμανε στις 7 το απόγευμα στην περιοχή μεταξύ Χρυσής και Πεύκου, στο Γράμμο, στην Καστοριά. Αστυνομική καταδίωξαν ομάδα οπλισμένων ανδρών που ακολούθησε συμπλοκή. Συνελήφθη ένας άνδρας και διέφυγε με καλάσνικοφ. Να πούμε ότι μιλάμε για τους δραπέτες, ότι αναζητούμε ακόμα τους δραπέτες
της Αλβανίας, τους Αλβανίους δραπέτες που διέφυγαν από το Ντρενόβα της Κοριτσάς, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, σωστά. Να πούμε λοιπόν πως κατά τη διάρκεια του ανθρωποκυνηγητού που ξεκίνησε χθες, όπως λέει, στην Καστοριά και συνεχίστηκε τα ξημερώματα, συνελήφθη σήμερα το πρωί στις 6.30 ώρα το πρωί, στη Χρυσή. Ένας ακόμη 31χρονος Αλβανός και πρόκειται για τον Έντουαρντ Λούλο, αν διαβάζω σωστά το όνομα. Ο συλληφθής, να πούμε πως δεν έφερε οπλισμό. Το σημείο λοιπόν που εντοπίστηκε ο Λούλο ήταν πολύ κοντά στην περιοχή που συνελήφθηκε χθες ο Γκεζίμ Τόμα. Ενώ ο Έντουαρντ Λούλο, σύμφωνα με τις αλβανικές αρχές, είναι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος κακοποιός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τα δικήματα της ληστείας μεταφώνου, επικίνδυνων σωματικών βλαβών και οπλοκατοχής. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο να δούμε πώς έγιναν όλα αυτά. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε ποιες είναι οι κινήσεις που κάνουν οι αστυνομικοί για να μπορούν να βρουν τους... Να πούμε, Έλενα, θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ελληνική αστυνομία, οι οπλισμένοι φέρονται να είναι δραπέτες από τη φυλακή Ντρενόβα στην Κοριτσά και κινούνται στην περιοχή Πεζή. Μάλιστα, οι αλβανικές αρχές είχαν ειδοποιήσει τις ελληνικές για επαγρύπνηση σε περίπτωση που εκείνοι περνούσαν τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Αντίστοιχη ειδοποίηση είχε και αποσταλεί και, σε διάφορες αρχές, ας πούμε, για να μην υπάρξει θέμα με εκείνους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τους είχαν εντοπίσει πριν από 2-3 ημέρες σε θερμικές αποθερμικές κάμερες που τους είχαν στήσει μπλόκα. Ένα από αυτά τα μπλόκα ήταν στο Γράμμο, όπου συνελήφθη ένα άτομο το οποίο είχε τραυματιστεί. Πρόκειται για τον Γκεζίμ Τόμα. Αναζητούν τους άλλους δύο δραπέτες στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το εν λόγω σημείο αποτελεί πέρασμα παράνομων μεταναστών από την Αλβανία στην Ελλάδα. Μάλιστα, να πούμε πως τα αλβανικά μέσα μιλούν και αυτά για τη σύλληψη του δραπέτη του Γκεζίμ Τόμα. Επισημαίνουν ότι αναζητούνται οι συνεργοί. Είπαμε ότι ο ένας από τους δύο, Έντουαρντ Λούλο, τον συνέλαβαν σήμερα στις 6.30 ώρα άρα το πρωί. Παραμένει μόνο ο Χατζηράι Ρέις. Ναι, ναι, τέσσερις ήταν συνολικά. Έχουν ήδη συλληφθεί δύο, οπότε άλλοι δύο μάλλον μένουν. Λοιπόν, να πούμε πως η αλβανική αστυνομία δίνει αμοιβή 5.000 ευρώ για οποιονδήποτε δώσει πληροφορίες για τους δραπέτες. Βλέπετε στη φωτογραφία και τους τρεις τελευταίους που αναζητούνται, Έλενα. Μάλλον ο ένας είναι εκείνος που αναζητείται ακόμα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο οποίος, όπως είπαμε, να σου πω αμέσως και ποιος είναι. Δώσε μου ένα λεπτάκι. Βεβαίως, λοιπόν, όπως είπαμε, σου λέω, ο Λούλο τον συνέλαβαν. Λοιπόν, είναι, Έλενα, ο πρώτος, όχι, ο δεύτερος στην εικόνα αυτός, από αυτή που βλέπετε και εσείς τηλεθεατές, είναι ο δεύτερος στην εικόνα αυτός που αναζητείτε ακόμα. Ωραία. Ενώ μπαίνοντας στο zoogla.gr είναι ο πρώτος στην εικόνα ο οποίος αναζητείτε. Τους βλέπουμε εδώ πέρα όλους τους δραπέτες των φυλακών. Και να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, να φύγουμε από αυτό. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη των θεμάτων. Λοιπόν, μάλλον πριν από αυτό, πριν αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί βλέπουμε ότι έχουν συλλάβει εδώ πέρα και άλλους και άλλες μεγάλες προσωπικότητες, κάποιοι για δεύτερη φορά. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχεις κάμερα, έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή, έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας στιγμή.
πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Όχι, εσείς είπατε. Το παρόν το έβαλα. Και να έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψουν τους βουλευτές, θα γίνονται αρεσίδι παγκοσμίου. Ποιο μαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή σε ένα τέτοιο κόμμα? Είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλον θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας. Γεια σας, καλημέρα. Επιστρέψαμε και πάλι. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα, συνεχίζουμε καλημέρα τα θέματά μας. Λοιπόν, τσουχτερό πρόστιμο και ποινή φυλάκισης 18 μηνών, αλλά με αναστολή. Επέβαλε το τριμελές πλημελίο δικείο Αθήνας στον επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της αλυσίδας καταστημάτων Τζάμπο, τον κύριο Βακάκη, για τον μπάζωμα 4 στρεμάτων. Αναδασωτέας έκταση στην Κηφισιά με χώματα που προέρχονταν από την πισίνα την οποία είχε στη βίλα του. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο, υποχρεώθηκε να καταβάλει χρηματικό ποσό 100.200 ευρώ. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη μετά τα μηνυτήρια αναφορά του δασαρχείου Πεντέλης, με αφορμή καταγγελίες κατοίκων της περιοχής Κοκκιναρά, σύμφωνα με τις οποίες τεράστιες ποσότητες χώματος που προέρχονταν από εσκαφές που έγιναν με την κατασκευή πισίνας 700 τετραγωνικών μέτρων στην βίλα του επιχειρηματία, κατέληγαν στη συγκεκριμένη έκταση στην οδό Φανοπούλου. Πρόκειται για μια περιοχή που βρίσκεται στην Κοκκιναρά, είχε καεί το 2007 και ο Δήμαρχος Κηφισιάς είχε προχωρήσει στην αναδάσωσή της. Λοιπόν, σύμφωνα με τους μάρτυρες, ένα χιλιόμετρο πιο πάνω, ο επιχειρηματίας ο κύριος Βακάκης έφτιαχνε σπίτι με πισίνα. Για τα συγκεκριμένα 4 στρέμματα πάντως που μπαζώθηκαν, αντιδικεί με το δασαρχείο, καθώς τη θεωρεί ιδιωτική δασική έκταση. Ενώ το δασαρχείο τη θεωρεί δημόσια. Να πούμε πως στην υπόθεση ήταν κατηγορούμενος και ο Δήμαρχος της Κηφισιάς, ο κύριος Κωτιωτάκης. Ο οποίος κρίθηκε και ένοχος με πλειοψηφία 2-1. Η εισαγγελέα της έδρας είχε προτείνει πάντως να αθωωθεί ο Δήμαρχος για όλες τις κατηγορίες, αφού δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τη γνώση του για το περιστατικό, και να καταδικαστεί ο επιχειρηματίας μόνο για την κατηγορία του μπαζώματος της έκτασης. Λοιπόν, για να διαβάσετε ακόμα περισσότερες εξελίξεις όσον αφορά αυτό το θέμα, γενικώς όλο το ρεπορτάζ, μπορείτε να μπείτε στο ζούγκλα.gr, βρίσκεται και στο πρωτοσέλιδο. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην έκτη φορά που συνελήφθη ο επιχειρηματίας και σχεδιαστής μόδας ο Λάκης ο Γαβαλάς, μετά από αυτόβουλη μετάβασή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Αυτή τη φορά εξεδόθη ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για οφειλές 712.117,76 λεπτά που προέρχονται από φόρους σε ακίνητα τα οποία κατήχε. Να σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά τα είχε ήδη πουλήσει. Ο 61χρονος επιχειρηματίας προανήγγειλε τη σύλληψη του μέσω Twitter. Να δούμε. Να και πάμε και θα δούμε και το βίντεο. Να πούμε πώς στις 10.30 ο Λάκης ο Γαβαλάς εξέλιξε την απογραφή του εισαγγελέα και αφού κινήθηκε εις βάρος τη αυτόφορη διαδικασία, αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προθεσμίας 48 ώρων που έλαβε προκειμένου να απολογηθεί. Ας δούμε το βίντεο. Μη σκοτώνει. Thank you.
αρκετά μικρό το απόσπασμα. Εντάξει, είδαμε να μπαίνει στο. Να βγαίνει μάλλον από το. Να που πέρασε την αυτοφόρη διαδικασία και να αλλάξουμε θέμα, μια και τραγικό είναι ο επίλογο, τραγικό το τέλο που γράφτηκε στο θρίλερ που ξεκίνησε στη Ρόδο την προηγούμενη Παρασκευή. Μετά τη σφόδρη κακοκαιρία που έπληξε το νησί που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι και να προκληθούν τεράστιες υλικές ζημιές που υπολογίζονται σε εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, εχθές αναγνωρίστηκε. Αναγνωρίστηκε λοιπόν το πτώμα του τελευταίου αγνοωμένου, καθηγητή από τη Ρόδο του Κώστα Αργυρόπουλου, το οποίο είχε εκβραστεί στα τουρκικά παράλια. Τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί από την κρεμαστή, καθώς παρασύρθηκε από χήμαρο. Οι συγγενείς του εκπαιδευτικού που είχαν μεταβεί στην Τουρκία αναγνώρισαν τον άτυχο εκπαιδευτικό και απομένει να κινηθούν διαδικασίες για τη μεταφορά του 50χρονου στην Ελλάδα. Το λιμενικό σώμα είχε ανακοινώσει επίσημα ότι το πτώμα εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας από ψαρά. Έτσι, όπως είπαμε, τεράστιες ζημιές προκλήθηκαν μετά από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Ρόδο και στην Κάλυμνο. Έτσι λοιπόν, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται το νησί της Ψερίμου μετά τις καταστροφές που σημειώθηκαν λόγω του ισχυρού κύματος κακοκαιρίας. Οι 30 οικογένειες που διαμένουν στην Ψέριμο έζησαν εφιαλτικές στιγμές, καθώς η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το νησί τους πλημμύρισε σπίτια και δρόμους και προκάλεσε ζημιές, ενώ στη θάλασσα κατέληξαν και τα ορμητικά νερά, δεκάδες μηχανάκια και αυτοκίνητα. Ο κ. Μιχελάκης επισκέφτηκε τις περιοχές. Τις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία τις επισκέφτηκε λοιπόν ο κύριος Μιχελάκης, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Γιάννη Μαχαιρίδη, και τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Χριστιάνα Καλογύρου. Ο Υπουργός μετέβη με σούπερ πούμα στην Ψέριμο, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στη Ρόδο, που είχε και συναντήσει με τους επικεφαλείς της διοίκησης του νησιού. Να δούμε λίγο το απόσπασμα που μιλάει ο κύριος Μιχελάκης και επιστρέφω. Εδώ από τα βέβαια δεν πάνε από εδώ. Δηλαδή και δυο μήνες καστούσε εδώ να με λύνει νερό. Πρέπει λοιπόν να απογυρίσω εδώ από πάνω. Το ποτάμι που έφερε τα νερά. Το ποτάμι τα έφερνε από πάνω. Αλλά όταν έφερνε πάλι προβέτζα που λέμε εμείς, πήγαινε μέχρι πάνω πήγαινε η θάλασσα. Σταματούσε εδώ νερά. Έλα Γιώργο. Σταματούσε νερά. Αλλά δεν έκανε τέτοια χαλασουργές και αυτά. Ήταν εξαιρετικό γεγονός. Είναι από αυτά που συμβαίνουν με μια περιοδικότητα μια φορά στα 20 χρόνια. Ναι, σίγουρα. Εκδικείται η φύση εδώ. Ναι, ασφαλώς. Λοιπόν, τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Μιχελάκη, και εδώ στο νησί της Ψερίμου, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μαχαιρίδη, την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την κυρία Καλογύρου, τον κύριο Βλάχο, σε μια χρονική στιγμή που θα έλεγα ότι δεν θυμίζει τίποτα από αυτό που ξέρουμε για την Ψέριμο. Αγαπητέ φίλε, συμπατριώτη, να πω κάτι, ότι ο κύριος Μιχελάκης είναι Καλλίμνιος γιατί έχει γεννηθεί στην Κάλυμνο και έζησε τα πρώτα του χρόνια όταν πήρε το πρώτο οξυγόνο εδώ σε αυτό το νησί. Την κατάσταση τη βλέπετε. Είναι δραματική. Χθες, όπως ξέρετε, σε συνεργασία και με την περιφέρεια και με την αποκεντρωμένη, κηρύχθηκε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που σημαίνει τι? Ότι θέλουμε βοήθεια με μέσα απ' έξω, διότι τα μέσα του Δήμου δεν αρκούν, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα όποια τεχνικά έργα πρέπει να γίνουν, που σημαίνει ότι θέλουμε και στελεχειακό δυναμικό, μηχανικούς δηλαδή, που να βγουν ταχύτατα, έτσι ώστε να δούμε πώς θα συνεφέρουμε αυτή την κατάσταση. Πρώτο. Δεύτερο, από εσάς ζητώ άμεσα, κύριε Υπουργέ, να μας δώσετε μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση για να ικανοποιήσουμε νοικοκυριά υποσκευές και τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν πληγεί με τον τρόπο που βλέπετε. Εγώ θα έλεγα σε πρώτη εκτίμηση, βέβαια τα χρήματα αυτά θα δοθούν μετά από την καταγραφή από τις αρμόδιες επιτροπές και την απογραφή που θα γίνει των ζημιών με έναν τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο. Εγώ εκτιμώ ότι ο Δήμος πρέπει να έχει αυτή την ώρα ένα ποσό της τάξης των 80-90 χιλιάδων ευρώ τουλάχιστον, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Αλλά θα κάνω μία έκκληση. Πηγαίνοντας απόψε στο Υπουργείο, να βγάλετε αμέσως την απόφαση ώστε να πάρουμε τα χρήματα μεθαύριο.
Ο χρόνος εδώ τρέχει. Δεν μπορούν να περιμένουν, ούτε μπορούν να κατοικήσουν στα σπίτια τους, ούτε οι επιχειρήσεις, τις βλέπετε, τις είδατε, είναι πλήρως καταστρεμένες. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Είμαι βέβαιος ότι εσείς, ο Περιφερειάρχης, η κυρία Γενική Γραμματέα, θα ανταποκριθείτε στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω και πάλι εδώ. Είστε καλά. Άμεσα θα ανταποκριθούμε το απόγευμα, όπως θα γυρίσουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Το ποσό αυτό θα το υπογράψω άμεσα για να έρθει ως πρώτη βοήθεια να διευκρινίσουμε ότι αυτό είναι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουν τα μηχανήματα, οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ να εργαστούν για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους κατοίκους να αποκαταστήσουν τις ζημίες και να σταθούν όρθιοι, όπως το είπατε. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Αυτό, όπως είπαμε, είναι μια πρώτη βοήθεια, όπως και η βοήθεια που δόθηκε στην Ρόδο, είναι μια πρώτη βοήθεια για την κάλυψη των πρώτων έκτακτων αναγκών. Από εκεί και πέρα. Είδαμε και τον κύριο Μιχελάκη, ο οποίος πήγε στην Κάλυμνο με το Σούπερ Πούμα, μίλησε με τον δήμαρχο του νησιού. Μίλησαν και για την εισφορά αυτή που ζήτησε, την έκτακτη μάλλον εισφορά που ζήτησε ο δήμαρχος για να μπορέσει να διορθώσει έστω κάποιες πρώτες ζημιές μετά τη σφοδερή κακοκαίρια. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα αθλητικά, που όπως είπαμε ο Ολυμπιακός ιτήθηκε χθες στο Παρίσι με την πρόκριση, και πάει μάλλον, για την πρόκριση με την Άντερλεχτ. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι εσχάτων στο Parc des Princes και επιχείρησε να πάρει την πρόκριση στους 16. Όμως τόσο ο Καβάνη όσο και η Μπενφίκα του χάλασαν τα σχέδια. Η ομάδα του Μίτσελ κοίταξε στα μάτια την Paris Saint-Germain στον μεταξύ τους αγώνα για την πέμπτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Ωστόσο, ο Ουρουγκουανός στράικερ με γκολ του στο 90 διαμόρφωσε το 2-1 για το συγκρότημα του Μπλαν, που εξασφάλισε με αυτό το τρίποντο στην πρωτιά. Πάντως, να πούμε πως η ομάδα του Μίτσελ με νίκη την τελευταία αγωνιστική στο κατάμεστο Καραϊσκάκι κόντρα στην αδιάφορη Άντερλεχτ θα σφραγίσει την πρόκριση στους 16 του Champions League και θα συνεχίσει την αξιόλογη πορεία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με τον Ιμπραήμοβιτς μόλις στο 7ο λεπτό, ενώ ο Κώστας Μανολάς ισοφάρισε στο 80. Αξίζει να σημειωθεί ότι με 10 παίκτες αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο η Παρί λόγω αποβολής του Βεράτ. Ο Ολυμπιακός ευνηδιάστηκε από την Paris Saint-Germain και δέχθηκε γκολ πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 7ο, ο Καβάνη άνοιξε την μπάλα για τον Φαν ντε Βιλ. Ο Ολλανδός γύρισε την μπάλα στον επερχόμενο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος νίκησε τον Ρομπέρτο και σημείωσε το 1-0 στο μάτς που συμπλήρωσε 100 συμμετοχές του Champions League. Να πούμε λοιπόν πως από το κόρνερ του Χολέμπας η μπάλα δεν απομακρύνθηκε όταν ο Συρίγκο απέκρουσε σταθώς και ο Μανολάς με το κεφάλι ισοφάρισε σε 1-1. Έπειτα στο 90 λεπτό ο Καβάνη πήρε την κάθετη από τον Λούκας και με πλασέ νίκησε τον Ρομπέρτο διαμορφώνοντας το τελικό Paris Saint-Germain Ολυμπιακός 2-1. Πάμε να δούμε τα δύο γκολ του αγώνα και επιστρέφουμε. Ο Σάμαρης κυνηγά τον Καβάνη και αυτός ανοίγει στα δεξιά με τον Φαν ντερ Βιλ που έχει πολύ χώρο, θα βγάλει τη σέντρα και κοντά Ιμπραήμοβιτς γκολ. Στο 7ο λεπτό ο πρώτος σκόρερ της Παρί και πρώτος πλέον του Champions League ανοίγει το σκόρ για τους γηπεδούχους πολύ νωρίς και το πανηγυρίζουν. Ξέρουν πολύ καλά πως με ισοπαλία η νίκη σήμερα εξασφαλίζουν οριστικά την πρώτη θέση του ομίλου. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στην 100η εμφάνιση της καριέρας στο Champions League πετυχαίνει το 31ο τον γκολ του. Με τον τρόπο αυτό ο Καβάνη άνοιξε στον αφύλακτο Φαν ντερ Βιλ και αυτός είχε τη σέντρα πολύ εύκολη. Κανείς εκεί. Πέρασε μέσα τα πόδια του Μπονκ. Το κέντρο άμυνα του Ολυμπιακού δεν ήταν εκεί για να σταματήσει τον Ιμπραήμοβιτς. Πολύ εύκολα αυτός με το αριστερό άνοιξε το σκορ για την Paris Saint-Germain. Για έναν Αγνωστόπουλε. Η εκτέλεση, κεφαλιά, η κόντρα ξανά. Γκολ για τον Ολυμπιακό. Στο 80 λεπτό με τον Κώστα Μανολά, όπως ακριβώς και κόντρα στην Μπενφίκα. Έτσι και εδώ σκοράρει και βάζει φωτιά στην κερκίδα του Ολυμπιακού. Οι 1.800 οπαδοί του πανηγυρίζουν, τρελαίνονται, θέλουν να μπουν μέσα στο γήπεδο. Πάντως από το γήπεδο έχουν φύγει ο Ολυμπιακός του Ολυμπιακού και τα αφιερώνει κάπου ο Κώστας Μανολάς. Έχει κάθε λόγο, κάθε δίκαιο να το κάνει, γιατί τον γκολ αυτό ενδεχομένως θα δίνει πρόκληση από σήμερα στον Ολυμπιακό στους 16 της διοργάνωσης. Απίστευτο αυτό που έγινε. Είχε πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, το κατάφερε τελικά με τον τρόπο αυτό. Η κεφαλιά
από τον Μανολά. Ενδεχομένως είναι και πιο μπροστά από τη φάση ο Τσόρι Ντομίνγκες. Παρόλα αυτά υπάρχει το πλασέ του, απόκριση του Συρίγκου. Το πλασέ από τον Μανολά είναι σε θέση offside σίγουρα ο Τσόρι Ντομίνγκες. Αλλά απ' την άλλη ο Μανολάς δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν ασχολείται με αυτά. Δεν έχει υποδειχθεί, σκοράρει και βάζει τον Ολυμπιακό στα ίσα με την ομάδα της Παρί, ισοφαρίζοντας 1-1. Η παλιά τώρα για τον Καβάνη. Ο Καβάνη θα σουτάρει. Ο Σουτ με το δεξί. Το 2-1 για την ομάδα της Paris Saint-Germain. Απίστευτο αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό. Να μην κρατάει όπως θα έπρεπε. Να μην διαφυλάσει αυτό το 1-1. Που του έδινε σημαντικό προβάδισμα για πρόκληση. Είδαμε και τα τρία γκολ που μπήκαν χθες, δύο από την Paris Saint-Germain και ένα από τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε να δούμε σε λίγο καιρό όταν θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Anderlecht στο γήπεδο του Καραϊσκάκη και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι άλλο. Στην καθημερινή μας... Εντελώς διαφορετικό, ναι, σωστά. Στην καθημερινή μας ζωή με τον όρο κατάθλιψη εννοούμε μια κατάσταση θλίψης και μελαγχολίας. Αυτό συνήθως είναι παροδικό και μάλλον οφείλεται σε κάτι σχετικά ασήμαντο και επουσιώδες. Η κατάθλιψη όμως να πούμε ότι διαφέρει από την κλινική κατάθλιψη, η οποία χαρακτηρίζεται από τα συμπτώματα που διαρκούν πάνω από 2 εβδομάδες και είναι τόσο σοβαρά ώστε να επεμβαίνουν στην καθημερινότητα ενός ατόμου. Στο σημείο αυτό, ναι, να καλωσορίσουμε την κυρία Χιόνη, την κυρία Χιόνη Ασημίνα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς ξανά. Τι κάνετε? Όπως είδατε, είπαμε την προηγούμενη φορά ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Είμαστε εδώ και αυτή την εβδομάδα, λοιπόν. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ πάλι και για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε λίγα πράγματα για την κατάθλιψη. Πώς γίνεται η διάγνωση της κατάθλιψης? Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό μας, για τους γύρω μας, αλλά ακόμα και για το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα γενικότερα. Δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη αρνητική, ένα αρνητικό θέμα για οτιδήποτε μας απασχολεί και τα βλέπουμε από την ίδια οπτική αρνητική πλευρά. Όσο και αν προσπαθούμε, η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό μας είναι ότι αυτό που συμβαίνει σε μένα είναι μοναδικό, είναι πάντα κακό, δεν συμβαίνει στους υπόλοιπους και αυτό είναι που μας καθορίζει και μας, αν θέλετε να πούμε τη λέξη, μας βαλτώνει. Δηλαδή μένουμε μόνοι μας σε αυτή τη σκέψη και δεν μπορούμε να δούμε οτιδήποτε άλλο. Άρα, ξεκινώντας από αυτό, θα ήθελα να πω ότι το διάστημα μπορεί να μην είναι μόνο 2 εβδομάδες. Συνήθως τα άτομα αυτά παραμένουν εγκλωβισμένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεν τολμούν να ζητήσουν βοήθεια από τους γύρω τους. Υπάρχει περίπτωση, κυρία Χιόνη, κάποιος ο οποίος πάσχει από κατάθλιψη, να πάσχει ταυτόχρονα και από κάποια άλλη ψυχολογική ασθένεια? Όχι απαραίτητα και αυτό δεν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι τόσο απλά. Ψυχική ασθένεια είναι ένας πολύ γενικός και αόριστος όρος τον οποίο χρησιμοποιούμε όλοι μας στην καθημερινή ζωή, αλλά και η κατάθλιψη από μόνη της είναι ένα είδος ψυχικής νόσου, εάν θα μπορούσαμε να το πούμε και αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και εδώ θα ήθελα να πω την προσφορά όλων των διάσημων οι οποίοι έχουν έρθει ανοιχτά και έχουν μιλήσει γι' αυτό και είναι η προτροπή για τους υπόλοιπους να μπουν στη διαδικασία να διαρωτηθούν τι ακριβώς τους συμβαίνει και αν τις περισσότερες φορές οι απαντήσεις έρχονται από το «θα μιλήσω με τους φίλους μου», «θα μου πούνε μια καλή κουβέντα». Είναι αρκετό, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι αν είμαστε αρκετό καιρό σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από έναν ειδικό. Μερικές φορές οι φίλοι μας, όσο και αν προσπαθούν να είναι δίπλα μας και να μας στηρίξουν, οι φράσεις οι οποίες «δεν έχεις τίποτα», «έλα να βγούμε έξω», «μην κάθεσαι μέσα», «έλα μωρέ, αυτά είναι για τους άλλους, δεν είναι για σένα», δεν μας βοηθάνε να πάμε μπροστά, αλλά μας μεγαλώνουν το πρόβλημα. Εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός ειδικού ανθρώπου να μας δείξει ακριβώς το τι μας συμβαίνει πρώτον και δεύτερον, αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, τι κάνουμε με τις σκέψεις μας, γιατί εκεί είναι το κλειδί όλης της κατάστασης.
Θα ήθελα να ρωτήσω πότε η καταθλιπτική διάθεση είναι φυσιολογική αντίδραση και πότε είναι σύμπτωμα μείζωνος κατάθλιψης. Αυτό εξαρτάται πρώτον από την ένταση των συμπτωμάτων που έχουμε, γιατί είναι άλλο πράγμα να περάσουμε ένα χρονικό διάστημα και απλά να μην έχουμε κέφι να βγούμε, αλλά μιλάμε, κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές μας, λειτουργούμε φυσιολογικά με λίγη θλίψη όπως τα λέγαμε, και άλλο πράγμα να μην θέλουμε να δούμε κανέναν, να απομονωνόμαστε μέσα στο σπίτι, να μην θέλουμε να μιλήσουμε ούτε να κάνουμε μπάνιο, να μην θέλουμε να κάνουμε ούτε τις απλές καθημερινές δουλειές μας, να βάλουμε πλυντήριο, να πλύνουμε τα πιάτα, να θέλουμε να φάμε. Αυτό είναι από τη μία πλευρά. Βέβαια, θέλω να πω ότι η κατάθλιψη μερικές φορές εμφανίζεται και με εντελώς αντίθετα συμπτώματα, δηλαδή πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολύ θυμό. Θα πάει κάποιος δικός μας άνθρωπος να μας πει «έλα να πάμε μια βόλτα» και εμείς να είμαστε τόσο πολύ οξύθυμοι που να γυρίσουμε και να πούμε «άσε με, δεν καταλαβαίνεις, δεν βλέπεις πώς είμαι». Και ο έντονος θυμός πολλές φορές μπορεί να δείχνει να είναι σημάδι κατάθλιψης. Κυρία Χιόνι, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, δηλαδή, είναι απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή? Είπατε και τον τρόπο σκέψης, επειδή θέλω να το βάλω λίγο πιο κάτω να το συζητήσουμε αυτό με τον τρόπο σκέψης. Θέλω να μου πείτε αρχικά, είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση κατάθλιψης με φαρμακευτική αγωγή? Έχουν κάποιες παρενέργειες τα αντικαταθληπτικά? Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει καμία σχέση η αγωγή φαρμακευτική. Αγωγή φαρμακευτική δίνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ βαριά κατάσταση και αφού μας έχει δει πρώτα κάποιος ειδικός και έχει κάνει τη διάγνωση ότι είναι όντως βαριά μορφής κατάθλιψης και θα ήθελε να μας δώσει κάποιο αντικαταθλιπτικό. Σε πρώτη φάση, και αυτή τη διάγνωση θα την κάνει κάποιος ή σύμβουλος ψυχικής υγείας ή ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής ή ακόμα καλύτερα ένας ψυχίατρος, στον οποίο ψυχίατρο θα μας στείλει είτε ο σύμβουλος με παραπομπή γιατί δεν μπορεί να κάνει να χορηγήσει φάρμακα ή ένας ψυχολόγος όπου επίσης δεν μπορεί να χορηγήσει φάρμακα αλλά θα μπορέσει να μας βοηθήσει στον τρόπο της αλλαγής της σκέψης. Φάρμακα δίνει μόνο ο ψυχίατρος και αφού η διάγνωση του ψυχιάτρου είναι τέτοια που θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσει φαρμακευτική αγωγή. Κυρία Χιόνι, έχει τύχει στα βιβλιοπωλεία γενικότερα. Μ' αρέσει αυτή η κατηγορία με τα βιβλία. Είναι τα βιβλία τα αυτοβοηθητικά. Στα οποία πολλά από αυτά μιλάνε για τον τρόπο που εμείς μπορούμε να αλλάξουμε από μόνοι μας τον τρόπο σκέψης. Αυτό είναι εφικτό μέσα από ένα αυτοβοηθητικό ή χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός ψυχοθεραπευτή? Σίγουρα, ακόμα και εγώ συστήνω πάρα πολλά βιβλία αυτοβοήθειας τα οποία μπορεί να είναι καθαρά πώς να αντιμετωπίσω την κατάθλιψη για παράδειγμα ή κάτι πιο γενικού ενδιαφέροντος το οποίο όμως δίνει πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και τον τρόπο της σκέψης μου. Σίγουρα ένα βιβλίο μόνο του δυστυχώς δεν μπορεί να βοηθήσει το ίδιο όσο ένας ψυχοθεραπευτής και ο λόγος είναι ότι ο ψυχοθεραπευτής θα σου δώσει και ο ψυχολόγος θα σου δείξει τον τρόπο με τον οποίο τα βήματα για να σε βοηθήσει. Ένα βιβλίο αυτοβοήθειας είναι πάντα βοηθητικό και συμπληρωματικό. Από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε βοηθήσει να βγεις από αυτή την κατάσταση και ακόμα και αν το κάνει θα είναι πολύ παροδικό. Δηλαδή, ενδεχομένως να με κάνει για 2-3 εβδομάδες να αισθανθώ καλά και με την πρώτη ευκαιρία που θα γίνει κάτι και θα με ξαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση, η προηγούμενη κατάσταση θα βγει πιο έντονη και πιο βαριά. Υπάρχει κάποιος τρόπος να προπονηθούμε στη θετική σκέψη? Τρόπος. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Καταρχήν, ο πρώτος τρόπος είναι να ακούσουμε τι μας λέει ο εαυτός μας. Υπάρχουν, αν μπορώ να πω, κάποιες ερωτήσεις κλειδιά, Συγγνώμη. Βέβαια, λέω να τις πείτε, είναι νομίζω πολύ σημαντικά. Ναι, είναι κάποιες ερωτήσεις του τύπου τι μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τι νιώθω, τι λένε τα συναισθήματά μου, ποια είναι η πρώτη μου σκέψη, τι σκέφτηκα ακριβώς.
Είναι απλές μικρές ερωτησούλες. Φανταστείτε ότι κάνετε ένα διάλογο και ο συνομιλητής σας είναι ο εαυτός σας, ο εσωτερικός σας εαυτός. Τι θα τον ρωτάγατε? Βλέπατε έναν φίλο σας, ο οποίος δεν ήταν καλά. Δεν θα του λέγατε πώς νιώθεις, τι σκέφτεσαι, τι σε απασχολεί? Ακριβώς απλές αυτές ερωτησούλες είναι να τις κάνετε στον εαυτό μας, να κάνουμε όλοι στον εαυτό μας, τη στιγμή που νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα πάντα είναι η παρατήρησή μας, τι μας συμβαίνει, η αποδοχή μας είναι το δεύτερο πράγμα, ότι οι απαντήσεις στις προηγούμενες ερωτήσεις είναι ότι δεν νιώθω πολύ καλά, δεν είμαι καλά, νιώθω κάπως βαριά, δεν έχω διάθεση να βγω, και αυτό πόσες μέρες μου συμβαίνει? Μου συμβαίνει αρκετές μέρες. Εάν μου συμβαίνει αρκετές μέρες, δηλαδή πάνω από μία εβδομάδα, πάνω από δύο εβδομάδες, τότε χρειάζομαι βοήθεια. Και αυτό, η αποδοχή ότι χρειάζομαι βοήθεια, είναι το δεύτερο κομματάκι. Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ότι, ξέρεις, είμαι άνθρωπος, άρα μπορώ να ζητήσω, έχω δικαίωμα. Είναι υγιές να ζητήσω βοήθεια, όχι μόνο από τους φίλους μου, αλλά και από έναν ειδικό, ο οποίος ο ειδικός δεν κάνει τίποτε άλλο από το να σου ξεδιαλύνει λίγο τα πράγματα και να σου δείξει το δρόμο. Αυτό θέλει πολύ καιρό να γίνει, δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα έρθει σε επαφή με κάποιον ειδικό. Πόσες συνεδρίες περίπου είναι στον κάθε άνθρωπο, είναι διαφορετικά? Κοιτάξτε, καταρχήν εξαρτάται από την ειδίκευση που έχει ο κάθε θεραπευτής. Αν είναι ψυχαναλυτής, εκεί πέρα χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, γιατί είναι η προσέγγιση της ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας, συγγνώμη, που χρησιμοποιείται. Υπάρχουν πιο βραχυπρόθεσμες και πιο μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις. Άρα το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο εξαρτάται ακριβώς από τον ίδιο τον άνθρωπο. Μερικές φορές μου είναι πιο εύκολο να συνειδητοποιήσω κάτι, μερικές άλλες φορές μου είναι λίγο πιο δύσκολο να το συνειδητοποιήσω. Ή μπορεί να το συνειδητοποιήσω πολύ εύκολα και να χρειάζομαι χρόνο να το κάνω μέρος της ζωής μου, γιατί όλες αυτές οι σκέψεις, οι αρνητικές που λέγαμε, είτε για τον εαυτό μου, είτε για το μέλλον μου, γιατί οι άνθρωποι που είναι στην φάση της κατάθλιψης έχουν πολλές αρνητικές σκέψεις για το μέλλον, ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να βγω. Αυτό θέλει και λίγο, θέλει χρόνο για να το συνειδητοποιήσεις, για να πεις ότι ποια είναι τα, από πού προκύπτει αυτό, τι αποδείξεις έχεις γι' αυτό. Άρα εξαρτάται από το πόσο αντίσταση θα φέρει ο καθένας, πόσο εύκολος είναι στο να κάνει νέες αλλαγές, νέες αρχές. Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Συνήθως όμως, θα έλεγα ότι για να έχουμε έτσι κάτι ρεαλιστικό στο μυαλό μας, θέλουμε γύρω στους 5 με 6 μήνες για να φτάσουμε σε, να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα είναι πλέον σε φάση να παρακολουθεί, να ακούει τον εαυτό του, να ακούει τα συναισθήματά του, να ακούει το σώμα του και να μπαίνει σε μια διαδικασία να λειτουργεί και να κάνει ακόμα και πειραματικά κάποιες νέες κινήσεις. Κυρία Χιόνι, έχω διαβάσει κάπου για την υπνοθεραπεία, για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Είναι αποτελεσματική η υπνοθεραπεία? Η υπνοθεραπεία είναι αποτελεσματική σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής, στην καθημερινότητα. Δουλεύει κυρίως υποσυνείδητα και η προσωπική μου άποψη είναι ότι, επειδή και εγώ χρησιμοποιώ υπνοθεραπεία, συστήνω σε πολλούς ανθρώπους να κάνουν υπνοθεραπεία. Τι είναι η υπνοθεραπεία, θέλετε να μας πείτε λίγο, γιατί κάποιος, με συγχωρείτε, που μπορεί να μας ακούει, μπορεί να νομίζει ότι η υπνοθεραπεία είναι απλά να κοιμηθούμε. Αυτό είναι η υπνοθεραπεία, να πέσουμε στο κρεβάτι μας να κοιμηθούμε, ή περιλαμβάνει και κάποιο άλλου είδους στάδια, ίσως, μέχρι να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη? Ναι, βέβαια θα θέλαμε μια ολόκληρη εκπομπή για να μιλήσουμε για την υπνοθεραπεία, γιατί έχει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα σε όλους όσους την χρησιμοποιούν. Το μόνο πράγμα πάρα πολύ περιληπτικά που θα μπορούσα να πω είναι ότι δεν κοιμόμασταν, δεν γίνεται κάτι το οποίο μας συμβαίνει και μας το κάνει κάποιος και εμείς δεν έχουμε συνείδηση. Έχουμε πλήρη συνείδηση των πραγμάτων που απαντάμε. Είμαστε σαν να θέλουμε να πούμε ότι προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στον εσωτερικό μας εαυτό.
Μπορεί ακόμα κάποιος άνθρωπος ο οποίος κάνει υπνοθεραπεία να μην έχει καν κλειστά τα μάτια του. Είναι η συγκέντρωση αυτή περισσότερο που μας οδηγεί στο να βρούμε κομμάτια του υποσυνείδητού μας που μας ξυπνάνε την ώρα που τα συζητάμε. Πάλι βέβαια πρέπει, και αυτό οφείλω να το πω, ότι πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευμένος ο θεραπευτής ο οποίος θα κάνει. Γι' αυτό θα πρέπει να ψάχνουμε να βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και υπάρχουν και σχολές οι οποίες ασχολούνται και βγάζουν ανθρώπους απόλυτα καταξιωμένους στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί όλη αυτή η πληροφορία που έρχεται από την υπνοθεραπεία μπορεί ένας ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής να τη χρησιμοποιήσει και να τη λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Ωραία. Κυρία Χιόνι, φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Θα ήθελα όμως πάλι να μας λέτε κάθε φορά κάτι καινούριο, επίσης ενδιαφέρον. Προτείνω πάλι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να πούμε για την υπνοθεραπεία. Πολύ ευχαριστώ, όποτε θέλετε. Απασχολεί αρκετό κόσμο και έχουν ερωτήματα, γενικώς και για την κατάθλιψη. Είχαμε εδώ πέρα να σας ρωτήσουμε για το σύνδρομο της αρρωγής, αλλά προτείνω να τα πούμε για την επόμενη φορά όλα αυτά. Πολύ ευχαριστώ, πολύ λοιπόν, ευχαριστώ. Να καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 η ώρα. Θα είμαστε εδώ πάλι κοντά σας. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός, τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη. Από εμάς να έχετε μια πολύ καλή μέρα και σαν μια συμβουλή της ημέρας, έτσι επειδή μου την είπανε χθες, είχαν πολύ ωραία συμβουλή. Αν θέλετε, λέει, να αλλάξετε τον έξω κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσετε από τον εσωτερικό το δικό σας. Οπότε φτιάχτε πρώτα τον εσωτερικό το δικό σας και πάτε και μετά και στον εξωτερικό. Λοιπόν, γεια σας.